ως νέο όπλο για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού και το σταδιακό άνοιγμα των δραστηριοτήτων στη χώρα μας, χαρακτηρίζει η κυβέρνηση τα self-tests. Λονδίνο και Βρυξέλλες βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για τις προμήθειες εμβολίων κατά της COVID-19. Άνοδο των φετινών βάσεων εισαγωγής στα πανεπιστήμια προαιωνίζεται το νέο τοπίο στις πανελλαδικές εξετάσεις. Και η Κέρκυρα συμμετέχει στην παγκόσμια εκστρατεία Ώρα της Γης για την προστασία του περιβάλλοντος. Και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Σάββατο 27 Μαρτίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Start. Σε συμβιβασμό μεταξύ των θειασωτών της θετικής ατζέντας και των χωρών με μεγαλύτερες επιφυλάξεις απέναντι στην Άγκυρα και παραπομπή σημαντικών αποφάσεων για τη Σύνοδο Κορυφής του Ιουνίου, κατέληξε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην τηλεδιάσκεψη κορυφής. Σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, χθες τα επιτελεία του Σαρλς Μισελ και της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχαν επαφές με τις τουρκικές αρχές σχετικά με την ατζέντα της επίσκεψης των δύο πρόεδρων των Ευρωπαϊκών Θεσμών στην Τουρκία, που θα λάβει χώρα πιθανότατα εντός του Απριλίου. Η κοινή δήλωση, στην οποία κατέληξαν 27, αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να εμβαθύνει τη συνεργασία της με την Τουρκία με τρόπο σταδιακό, αναλογικό και αντιστρέψιμο. Στην αναφορά στην Τελωνιακή Ένωση, το πρώτο σημείο αυτής της ενισχυμένης συνεργασίας, σημειώνεται πλέον πρώτα η ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι τρέχουσες δυσκολίες στην υλοποίησή της, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική εφαρμογή της σε όλα τα κράτη-μέλη, εννοώντας την Κύπρο. Και δευτερευόντως το κάλεσμα προς το Συμβούλιο να εργαστεί προς μια εντολή εξυγχρονισμού της, την οποία επιθυμεί η Άγκυρα. Η κοινή δήλωση αναφέρει επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παίξει ενεργό ρόλο στην υποστήριξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, μεταξύ άλλων με το διορισμό ενός εκπροσώπου στην αποστολή καλών υπηρεσιών των Ηνωμένων Εθνών, αναφορά που απουσίαζε από τα προσχέδια. Ενισχυμένη είναι και η παράγραφος που αφορά την κατάσταση στο εσωτερικό της Τουρκίας. Στην τελική διατύπωση προσθέθηκε η εξής φράση: «Η στοχοποίηση πολιτικών κομμάτων και μέσων ενημέρωσης και άλλες πρόσφατες αποφάσεις αποτελούν μείζονες οπισθοδρομήσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και αντιβαίνουν στις υποχρεώσεις της Τουρκίας για σεβασμό στη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα δικαιώματα των γυναικών». Κατά τα άλλα, στην τηλεδιάσκεψη κυριάρχησε το ζήτημα των εμβολίων. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε στους ηγέτες η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έχουν γίνει από την 1η Δεκεμβρίου εξαγωγές 77 εκατομμυρίων δόσεων στη συντριπτική τους πλειονότητα εμβόλια της Pfizer και της BioNTech, μεταξύ των οποίων 21 εκατομμύρια προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι εξαγωγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεπερνούν τα 62 εκατομμύρια που είχαν χορηγηθεί ως την 5η σε Ευρωπαίους πολίτες. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η AstraZeneca, που ενώ τηρεί στο 100% της δεσμεύσης της προς το Ηνωμένο Βασίλειο, παραμένει άγνωστο αν θα πετύχει έστω τον στόχο των 30 εκατομμυρίων δόσεων για το πρώτο τρίμηνο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν τω μεταξύ, πιστοποίηση για την παραγωγή εμβολίων από τον EMA έλαβε χθες το εργοστάσιο της Χάλιξ, υπερεργολάβου της AstraZeneca στο Λέιντεν της Ολλανδίας, την παραγωγή του οποίου διεκδικούν τόσο το Λονδίνο όσο και οι Βρυξέλλες. Αν όμως η οργή κατά της Βρετανοσουηδοϊκής εταιρείας ενώνει τα κράτη-μέλη, υπάρχει διχογνωμία για τον καλύτερο τρόπο αύξησης των παραδόσεων από αυτήν. Η απαγόρευση εξαγωγών θεωρείται από τις χώρες παραγωγούς εμβολίων ένα αμπλή εργαλείο που ενδέχεται να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από όσα θα λύσει. Τέλος, έντονες ήταν οι αντιδράσεις αρκετών χωρών, μεταξύ των οποίων και η Γερμανία, κατά της απέτησης του Αυστριακού καγκελαρίου Σεμπάστιαν Κούρτς να συμπεριληφθεί η χώρα του στους δικαιούχους αυξημένων ποσοστών από τα 10 εκατομμύρια επιπλέον δόσεις του εμβολίου της Pfizer-BioNTech που θα παραδοθούν το δεύτερο τρίμηνο. Υπήρξε ευθεία αμφισβήτηση των ισχυρισμών του κ. Κούρτς ότι η χώρα του αντιμετωπίζει πρόβλημα αντίστοιχο με αυτά της Κροατίας, της Λετωνίας ή της Βουλγαρίας. Ο δημόσιος και επιθετικός τρόπος με τον οποίο έχει θέσει το ζήτημα έχουν αφήσει τον καγκελάριο αρκετά απομονωμένο. Λονδίνο και Βρυξέλλες, κυρίες και κύριοι, βρίσκονται κοντά στη συμφωνία για τις προμήθειες εμβολίων κατά του COVID-19. Το συντομότερο μέσα στο Σαββατοκύριακο υποστηρίζει η βρετανική εφημερίδα Times. Με βάση τη συμφωνία, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποσύρει την απειλή της να απαγορεύσει εξαγωγές εμβολίων των Pfizer-BioNTech στη Βρετανία, τονίζει το δημοσίευμα. Σε αντάλλαγμα, η Βρετανική κυβέρνηση θα συμφωνήσει να παραιτηθεί από μακροπρόθεσμες προμήθειες του εμβολίου της AstraZeneca και του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, που επρόκειτο να εξαχθούν από την Ολλανδία. Χθες Παρασκευή, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ενέκρινε το εργοστάσιο παραγωγής του εμβολίου της AstraZeneca στο εργοστάσιο Χάλιξ στην Ολλανδική πόλη Λέιντεν και μια μονάδα παραγωγής του εμβολίου των Pfizer-BioNTech στο Μάρμπουργκ της Γερμανίας. Η έγκριση των μονάδων αυτών παραγωγής εμβολίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ήρθε καθώς το Ευρωπαϊκό Μπλοκ προσπαθεί να αυξήσει τις παραδόσεις το δεύτερο τρίμηνο και να επιταχύνει τον αργό ρυθμό εμβολιασμών στα κράτη-μέλη.
Γεμάτη προβλήματα διανομή εμβολίων στην Ένωση, έχει οδηγήσει σε μια διένεξη με τη Βρετανία, η οποία έχει εισάγει 21 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων που παρήχθησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Βρετανία υποστηρίζει ότι έκανε καλύτερη δουλειά διαπραγματευόμενη παρασκευάστριες εταιρείες και οργανώνοντας αλυσίδες εφοδιασμού. Βρυξέλλες και Λονδίνο προσπάθησαν να μειώσουν τις εντάσεις την Τετάρτη, δηλώνοντας ότι εργάζονται για μια αμοιβαία επωφελή λύση και να επεκτείνουν την προσφορά εμβολίων για όλους τους πολίτες μας. Ως νέο όπλο για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού, το σταδιακό άνοιγμα των δραστηριοτήτων στη χώρα μας και την άρση των μέτρων του lockdown χαρακτηρίζει η κυβέρνηση τα self-test που θα μπορούν να κάνουν οι πολίτες κάθε εβδομάδα από τις αρχές Απριλίου. Για την κυβέρνηση, τα ατομικά τεστ στα φαρμακεία θεωρούνται εργαλείο για το σταδιακό άνοιγμα των καταστημάτων λιανικού εμπορίου και εστίασης, που θα βοηθήσουν στην επανεκκίνηση της οικονομίας που παραμένει διασωληνωμένη για διαδοχικούς μήνες. Παράλληλα, βασικό εργαλείο των σχολείων θα είναι τα τεστ για την άμεση επαναλειτουργία τους. Όπως ανακοινώθηκε, η διανομή των τεστ θα ξεκινήσει από τις αρχές Απριλίου και θα ισχύει για 2 μήνες. Συγκεκριμένα, ένα τεστ ανά εβδομάδα θα δίνεται από τα φαρμακεία σε όλους τους πολίτες, οι οποίοι το μόνο που χρειάζονται είναι ο αριθμός του ΆΜΚΑ τους. Παράλληλα, όπως ξεκαθάρισε ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, προτεραιότητες στον πρώτο καιρό θα δοθεί στις παραγωγικές ηλικίες μέχρι 67 ετών που εργάζονται. Αναλυτικά για τα self-test ισχύουν τα εξής: διανομή από αρχές Απριλίου, προμήθεια από τα φαρμακεία, ένα τεστ ανά εβδομάδα σε όλους τους πολίτες για 2 μήνες. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε self-test βγει θετικό, θα πραγματοποιείται και ένα δεύτερο rapid test δωρεάν σε δημόσια δομή για να επιβεβαιωθεί το κρούσμα κορονοϊού. Για τη δήλωση θετικού αποτελέσματος θα λειτουργήσει η πλατφόρμα selftesting.gov.gr. Όπως ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης ενημέρωσης ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, υποχρεωτικό θα είναι το ατομικό τεστ ανίχνευσης κορονοϊού στους πολίτες που δραστηριοποιούνται στην ακτοπλοεία και την ναυτιλία, το λιανεμπόριο, τις επιχειρήσεις στην εστίαση, στον τομέα τουρισμού, στη μεταποίηση και στα δικαστήρια. Παράλληλα, προκειμένου τα σχολεία να ανοίξουν με ασφάλεια, η κυβέρνηση θα νομοθετήσει την υποχρεωτική χρήση self-test μία φορά την εβδομάδα για εκπαιδευτικούς και μαθητές. Για όλες τις λοιπές δραστηριότητες δεν θα είναι υποχρεωτική χρήση test παρά μόνο η οικειοθελής χρήση και δήλωσή του από τον αυτοεξεταζόμενο πολίτη. Για τη δήλωση θετικού αποτελέσματος θα λειτουργήσει η πλατφόρμα selftesting.gov.gr, μέσω της οποίας θα παρέχονται και όλες τις πληροφορίες. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη διαδικασία. Οι πολίτες μπορούν να προμηθευτούν τα self-test από τα φαρμακεία, όπου με την επίδειξη του ΆΜΚΑ τους χορηγούνται όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την ολοκλήρωση ενός τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου του ιού SARS-CoV-2. Δικαιούνται ένα kit την εβδομάδα με τη συμπλήρωση 7 ημερών από την προηγούμενη παραλαβή. Οι πολίτες δύναται να παραλάβουν τα kit αυτά για τα συνδεδεμένα ανήλικα τέκνα τους και τους ηλικιωμένους γονείς τους. Κατά τις πρώτες ημέρες διάθεσης των τεστ και μέχρι να ομαλοποιηθεί ο εφοδιασμός των φαρμακείων και να μην υπάρξει ταλαιπωρία των ηλικιωμένων, θα δοθεί προτεραιότητα στη δωρεάν διάθεση τεστ στους οικονομικά ενεργούς πολίτες έως 67 ετών. Γραπτές οδηγίες για τη σωστή λήψη του δείγματος θα χορηγούνται μαζί με το kit από το φαρμακοποιό. Αν το αποτέλεσμα της εξέτασης είναι θετικό, τότε θα πρέπει να γίνεται είσοδος στην πλατφόρμα selftesting.gov.gr, όπου θα εισέρχονται με τον ΆΜΚΑ τους και θα δηλώνουν το θετικό αποτέλεσμα της εξέτασης. Στη συνέχεια θα εκδίδεται μία βεβαίωση, σύμφωνα με την οποία θα μπορούν να προσέλθουν σε κάποια από τα προτινόμενα σταθερά σημεία δειγματοληψίας, ώστε να γίνεται επιβεβαίωση με δεύτερο τεστ από επαγγελματία υγείας και να ενημερώνεται το Μητρό Ασθενών με νόσο COVID-19. Η βεβαίωση αυτή δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί για εξαίρεση από την εργασία ή οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε ποια είναι η εικόνα σήμερα επιδημιολογικά στη χώρα. Η Σοφία Καρύδη στο στούντιο μαζί μου για να μας ενημερώσει. Σοφία, καλησπέρα. Καλησπέρα, Ιρό. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Δυστυχώς έχουμε υψηλό αριθμό κρουσμάτων αυτή τη φορά, πέρα από κάθε όριο. 3.133 λοιπόν είναι τα νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα από τον ΕΟΔΗ, 6 εκ των οποίων εντοπίστηκαν στις πύλες της χώρας. Οι θάνατοι έφτασαν τους 72 και 728 οι διασωληνωμένοι. Αρνητικό ξανά ρεκόρ. Πολύ αρνητικό, και δυστυχώς. Σε διασωληνωμένους και σε θανάτους και μεγάλος αριθμός νέων μολύνσεων. Κάτι τέτοιο βέβαια επιβραδύνει και τη χαλάρωση των μέτρων. Αν όχι, να την αναστείλει κιόλας. Δυστυχώς έχουμε μεγάλη αύξηση. Τώρα, πώς καταγράφονται, δηλαδή στην επικράτεια, μιλώντας για τα Ιωάννα νησιά, τι εικόνα έχουμε? 3 κρούσματα στην Κέρκυρα, ναι. Το οποίο συν έξτρα έχουμε μία υπάλληλο σε ορφανοτροφείο που βρέθηκε θετική στο τεστ που της έγινε στο νοσοκομείο. Και από εκεί και πέρα τέθηκε σε καραντίνα σπίτι της, ενώ τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα. 3 ακόμα νέα κρούσματα στο περιβόλι, κατόπιν ελέγχων του ΕΟΔΗ σε συνεργασία με το Δήμο Νότιας Κέρκυρας. Mm-hmm. Σε συνολικά 200 rapid test, μέσω της δράσης βέβαια drive-thru. Ναι. Στα 200 test λοιπόν είχαμε άλλα 3, δηλαδή ένα η
υπάλληλο και άλλα τρία στην Νότια Κέρκυρα, συγκεκριμένα στο περιβόλι. Από εκεί και πέρα συνεχίζουμε με Κεφαλονιά 5 και Ζάκυνθος 5. Αν θέλεις πάμε και να δούμε λίγο τα Ιωάννινα με 67 και αυτή είναι πάρα πολύ ανεβασμένη δυστυχώς. 3 η Άρτα, 3 η Πρέβεζα και μετά από πάρα πολύ καιρό 0 η Θεσπρωτεία. Ωστόσο έχουμε 68 δείγματα υποδιερεύνηση. Την ίδια ώρα έχουμε και τις καθημερινές βεβαιώσεις παραβάσεων στα πλαίσια της αποφυγής διασποράς του κορονοϊού από πλευράς ελληνικής αστυνομίας. Δώσ' μας λίγο την εικόνα. Πριν πω τα πρόστιμα, να πούμε μια καμπάνα που έπεσε σε ένα καφενείο στην Νότια Κέρκυρα, όπου συνελήφθησαν και ο ιδιοκτήτης και οι προσωρινά υπεύθυνοι του καταστήματος ενός καφενείου, γιατί εξυπηρετούσαν καθημερινούς πελάτες και μάλιστα τέθηκαν σε αναστολή το μαγαζί για 15 ημέρες. Επίσης, οι δύο πελάτες τους κόπηκε ένα πρόστιμο από 300 ευρώ στον καθένα για μετακίνηση. Από εκεί και πέρα πάμε τώρα να δούμε αναλυτικά τα πρόστιμα. 37 λοιπόν είναι συνολικά τα πρόστιμα για την Κέρκυρα και πιο αναλυτικά 31 παραβάσεις στην Κέρκυρα, 7 στη Λευκάδα, 4 στην Κεφαλονιά, 3 στη Ζάκυνθο για περιορισμό μετακίνησης και 6 παραβάσεις στην Κέρκυρα, 4 στη Λευκάδα, 1 στην Κεφαλονιά για μη χρήση μάσκας. Με το πρόστιμο βέβαια των 300 ευρώ. Σοφία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε στη συνέχεια του δελτίου μας. Κυρίες και κύριοι, να ανοίξει το λιανεμπόριο στις 12 του μήνα, όχι νωρίτερα, γιατί δεν θα είμαστε σε καμία αποσυμπίεση μέχρι τότε. 12 μπορούμε να ανοίξουμε, σημειώνει ο καθηγητής Δημοσθένης Αριγιάννης. Σχετικά με τα σχολεία τώρα, πρότεινε το άνοιγμα των λυκείων στις 5 Απριλίου με τεστ και την επαναλειτουργία δημοτικών και γυμνασίων μετά το Πάσχα. Αυτό θα ήταν ό,τι καλύτερο και πιο ασφαλές για όλους, ώστε να μην πάμε σε άνοιγμα κλείσιμο που κουράζει, συμπλήρωσε. Παραλληλα υπογράμμισε ότι πλέον ο δείκτης μεταδοτικότητας του ιού βρίσκεται στο 1, κάτι που αν συνεχιστεί προμηνύει η σταθεροποίηση. Είμαστε στη φάση της κορύφωσης του κύματος, εξήγησε ο κύριος Αριγιάννης. Σε ό,τι αφορά τα self-test, έκανε λόγο για έναν πολύ σημαντικό μηχανισμό για να αναχαιτήσουμε την πανδημία. Ένα όπλο άμεσης δράσης. Δεν είναι για επιδημιολογική επιτήρηση. Είναι για να σταματήσει η αλυσίδα διασποράς. Στην εκτίμηση ότι το σύστημα υγείας θα συνεχίσει να υφίσταται πίεση στις επόμενες 3 εβδομάδες, προχώρησε ο διευθυντής της πνευμονολογικής κλινικής του Ευαγγελισμού Γιώργος Μπουλμπασάκος. Τις επόμενες 3 εβδομάδες θα πιεστεί το σύστημα υγείας, ειδικά στο κομμάτι των ΜΕΘ. Γιατί κάποιοι από αυτούς που νοσηλεύονται σε κλινικές COVID θα χρειαστούν ΜΕΘ. Θα πρέπει να κάνουμε τα αδύνατα δυνατά για να εξασφαλίσουμε αυτή τη δυνατότητα στους ασθενείς μας, σημείωσε. Ακόμη αναφέρθηκε στο ζήτημα της επίταξης ιδιωτών γιατρών και στο στίγμα που προκάλεσε η στάση τους για τον ιατρικό κόσμο. Από τους 11 συναδέλφους που επιτάχθηκαν, παρουσιάστηκαν οι 10 στον Ευαγγελισμό. Για μένα έχει δύο προβλήματα η διαδικασία. Κάποιοι συνάδελφοι είναι χρόνια εκτός νοσοκομείων, οπότε δεν μπορούν να αναλάβουν άμεσα καθήκοντα, είπε. Η επίταξη είναι στίγμα που θα φέρει ο ιατρικός κόσμος και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. Θα έπρεπε να μην υπήρχε το στίγμα της επιστράτευσης, γιατί κάποτε θα γραφτεί αυτό, ότι ζητήθηκε η βοήθεια των ιδιωτών γιατρών και αυτοί αρνήθηκαν. Και εγώ ως γιατρός το φέρνω βαραίως. Τέλος, αναφορικά με τα self-test, υπογράμμισε την ανάγκη να επιτηρούνται τα θετικά κρούσματα. Να συγκροτηθεί ομάδα πρωτοβάθμιας φροντίδας για τα θετικά κρούσματα. Να μιλάει μαζί τους αν έχουν συμπτώματα και τι πρέπει να κάνουν και τα σχετικά. Θα μείνουμε, κυρίες και κύριοι, στα του κορονοϊού. Μέσω Skype είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ θερμά γι' αυτό ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και μέλος της Επιτροπής των Ειδικών, ο κύριος Αθανάσιος Εξαδάκτυλος. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Αλέλα. Καλησπέρα στις τηλεθεάτριες και τους τηλεθεατές σας. Θα ήθελα να σταθούμε στο γεγονός ότι παρά τις προσπάθειες που γίνονται, βλέπουμε και σήμερα την εικόνα να μην είναι η καλύτερη δυνατή. Πάλι καταγράφουμε αρνητικά ρεκόρ σε διασωληνωμένους, σε θανάτους και σε νέες μολύνσεις. Μ' ανησυχεί περισσότερο το ότι δεν περιορίζεται ο αριθμός των νέων κρουσμάτων. Αυτό είναι το πιο ανησυχητικό. Το αποδίδουμε στον ιό που έχει αλλάξει μορφή και είναι μεταδοτικότερος και στην ελλειπή τήρηση των μέτρων λόγω κόπωσης. Οι υπόλοιποι δύο αριθμοί, δηλαδή οι νοσηλευόμενοι και οι διασωληνωμένοι, όπως και οι άνθρωποι που χάνουν τη μάχη, είναι αριθμοί που έπονται και στην αύξηση και στην μείωση. Άρα εκεί είναι το πιο ανησυχητικό κατά την άποψή μου. Θα πρέπει πρώτον να ξέρουμε όλοι ότι η εγκατάλειψη της προσπάθειας θα σημαίνει εκτόξευση αυτού του αριθμού. Είναι κάτι το οποίο φοβάστε αυτό, κύριε Πρόεδρε,
την εκτόξευση. Αν εγκαταλείψουμε την προσπάθεια, το 3.000 θα έχει μπροστά και ένα ακόμα ψηφίο. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτό θα πρέπει να μην το έχουμε στη σκέψη μας. Πρέπει με πολύ μεγάλη δυσκολία και προσοχή να δούμε πώς θα λυθεί η εξίσωση για να μπορέσουμε να επιστρέψουμε στην κανονικότητά μας. Σε αυτό θα βοηθήσουν οι εμβολιασμοί πρωτίστως, η τήρηση των μέτρων στο ίδιο επίπεδο προτεραιότητας και δευτερευόντως θα βοηθήσει και το τεστ. Τώρα, με τα δεδομένα αυτά όμως, έτσι όπως μας τα περιγράφετε, εικάζω ότι ούτε χθες στην Επιτροπή, ούτε αν συνεχίσουμε έτσι και την επόμενη Παρασκευή, θα τίθεται θέμα ανοίγματος λιανεμπορίου ή επιστροφή των μαθητών στα σχολεία. Με αυτά τα δεδομένα και τα νούμερα τα οποία είναι απαγορευτικά. Θέλω να είμαι απολύτως σαφής. Μιλάμε για δύο διαφορετικά πράγματα. Mm-hmm. Το λιανεμπόριο θα μπορούσε ενδεχομένως να μην έχει κλείσει. Ναι. Τα σχολεία είναι ένα άλλο είδος μέγεθος. Έχουμε περάσει πολλές φορές από εσκεμμένες θεωρήσεις που αποδείχθηκαν λάθος εκ των υστέρων. Προσωπικά θα έβλεπα το λιανεμπόριο ανοιχτό με όρους βεβαίως και στα σχολεία οι μαθητές να πηγαίνουν μόνο για το μάθημα της φυσικής αγωγής αυτή την εποχή και τα υπόλοιπα μαθήματα να συνεχίζονται με τηλεκπαίδευση. Ακόμα και αν υπάρχει η δυνατότητα του self-test από αρχές Απριλίου δεν για τα σχολεία. Κοιτάξτε, το self-test θα βοηθήσει. Δεν είναι η λύση του προβλήματος. Αυτό θα πρέπει να το έχουμε όλοι στη σκέψη μας. Ναι. Το έχουμε ως τη λύση του προβλήματος, θα διαψευστούμε. Το έχουμε δει από άλλες χώρες. Mm-hmm. Θα πρέπει να γίνεται σωστά. Θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε στο μέγιστο βαθμό. Αλλά δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο σταματάει η μετάδοση του ιού. Αυτό να μην τυχόν κάνουμε αυτή την παρανόηση. Τώρα, πότε θα δούμε σημάδια σταθεροποίησης? Δεν μιλώ για βελτίωση. Καταλαβαίνω τι με ρωτάτε. Σε αυτή την τρίτη φάση δεν μπορούμε να κάνουμε ασφαλείς προβλέψεις. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε προβλέψεις ασφαλείς. Και γι' αυτό το λόγο δεν μπορώ να προβλέψω. Διότι κάθε φορά που κάνουμε μια πρόβλεψη και δεν επαληθεύεται, ψυχολογικά επιβαρυνόμαστε όλοι πάρα πολύ. Δεν μπορώ Έχετε να δίκιο. Έχετε δίκιο. Ρωτώ για δύο λόγους. Αφενός, γιατί υπάρχει το υγειονομικό σκέλος, το πολύ σοβαρό υγειονομικό σκέλος. Από την άλλη πλευρά υπάρχει και το οικονομικό. Και επειδή μιλάμε σε ένα τηλεοπτικό μέσο που έχει έδρα την Κέρκυρα, αλλά η εμβέλεια του είναι και στα Ιόνια και την Βορειοδυτική Ελλάδα, έχουμε το βλέμμα στραμμένο, κύριε Πρόεδρε, στην έναρξη της τουριστικής περίοδου, η οποία από ό,τι φαίνεται, αν τα δεδομένα παραμείνουν έτσι, δεν θα είναι το Μάιο. Επειδή ακριβώς μιλάμε στην Κέρκυρα, αλλά και επειδή όλη η Ελλάδα έχει το βλέμμα της στο καλοκαίρι, θα πρέπει να μην κάνουμε ένα πρόωρο βήμα τώρα που θα μας κοστίσει στη συνέχεια. Και για το λόγο αυτό με ακούσατε προηγουμένως ότι με πολύ μεγάλη σαφήνεια τοποθετήθηκα και είπα ότι οι δραστηριότητες οι οποίες φέρνουν εισόδημα στα σπίτια των ανθρώπων μπορούν κατά την άποψή μου με μέτρα να ξεκινήσουν παρά το γεγονός ότι είμαστε ψηλά με πολύ μεγάλη προσοχή. Όλες οι υπόλοιπες δραστηριότητες θα πρέπει να τις προσαρμόσουμε, γιατί ξέρετε, όπως ο άνθρωπος πηγαίνει και αγοράζει τρόφιμα, πιστεύω ότι με λιγότερο συνωστισμό και με λιγότερη έκθεση θα πάει να αγοράσει και ρούχα ή παπούτσια. Βέβαια, πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια από όλους να μην δούμε εικόνες συνωστισμού στους εμπορικούς δρόμους των πόλεων εν είδη λαοθάλασσας. Αν το δούμε αυτό, τότε να ξέρουμε ότι θα έχουμε υποσκάψει την προσπάθειά μας. Απ' την άλλη πλευρά όμως, κύριε Πρόεδρε, βλέπουμε εικόνες συνωστισμού σε πλατείες, σε ανοιχτούς χώρους και είναι από τη μια κατανοητό, γιατί όπως πολύ σωστά επισημάνατε κι εσείς, έχει επέλθει κόπωση στους πολίτες. Δεν υπάρχουν ανοιχτές δραστηριότητες και έτσι ο καθένας με ένα καφέ στο χέρι, στα παγκάκια, σε πλατείες, σε παραλίες, επικρατεί μια εικόνα που δεν είναι η πρέπουσα στην παρούσα φάση, νομίζω. Κυρία Λέλα, εγώ αυτό δεν μπορώ να το ψέξω. Mm-hmm. Είναι η φυσιολογική ανάγκη των ανθρώπων. Δεν μπορώ να ζητήσω από συνάνθρωπό μου να καθίσει στον καναπέ και μέσα στο σπίτι Σωστά. του το χρονικό διάστημα. Άρα μήπως να ανοίξουμε την εστίαση σε εξωτερικούς χώρους. Εκεί θέλω να καταλήξω. Γιατί το να είμαστε όλοι μαζί σε ένα συγκεκριμένο χώρο, μια πλατεία μικρή,
από το να καθόμαστε με μέτρα και αποστάσεις ίσως σε ένα καφέ έξω δεν θα ήταν πιο ασφαλές? Δυστυχώς, όλες οι μελέτες που μετρούν την επικινδυνότητα των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, γιατί δεν υπάρχει δραστηριότητα που να είναι ακίνδυνη ό,τι αφορά τον κορονοϊό, την εστίαση τη δείχνουν πολύ ψηλά. Μάλιστα. Είναι στο 2,5 φορές πάνω από τον μέσο όρο του 1. Η μόνη υψηλότερη από την εστίαση είναι η άσκηση της ιατρικής που είναι στο 3,5-4%. Αυτό δυστυχώς μας λένε τα στοιχεία που έχουμε. Μάλιστα. Και αυτό το βλέπουμε και διαρκώς. Και δεν έχω την αίσθηση ότι επιτρέποντας τους συνωστισμούς κάπου θα σταματήσουν να υπάρχουν κάπου αλλού. Θα πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους να το εκτονώσουμε. Εγώ, παραδείγματος χάρη, θα είμαι πολύ θετικός στο να μπορούν οι άνθρωποι να επισκεφθούν τα εξοχικά τους. Δηλαδή, η μετακίνηση λοιπόν. Κύρια κατοικία, υπό την υπόθεση ότι βρίσκονται σε περιοχές με ίδιο επιδημιολογικό φορτίο, όχι σε επιβαρημένες, με αναντίστοιχο, δηλαδή από επιβαρημένη σε σε ελαφρά ή το ανάποδο. Εγώ αυτό θα το έβλεπα ως κάτι εφικτό, το οποίο θα βοηθούσε να αποσυμπιέσει το ψυχολογικό βάρος. Καταλαβαίνω το πρόβλημα της εστίασης, το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά και το συμμερίζω, μάλιστα συνομιλώ πολύ συχνά με τους ανθρώπους της εστίασης, καθότι λάτρεις τους, όπως αντιλαμβάνετε από την όψη μου. Αλλά θέλω να πω ότι η ώρα ακόμα αυτή δεν έχει έρθει, δυστυχώς. Τώρα, θα ήθελα και ένα τελευταίο σχόλιο για το ζήτημα της επίταξης. Φάνηκε σαν να προσπαθεί η κυβέρνηση να σώσει μια κατάσταση και οι ιδιώτες γιατροί να αρνούνται. Ενώ δεν νομίζω ότι είναι έτσι, κύριε Πρόεδρε. Κάθε άλλο, κυρία Λέδα, κάθε άλλο. Ούτε οι γιατροί αρνήθηκαν, ούτε ξέχασαν ότι ορκίστηκαν. Δεν ήταν ούτε αδιάφοροι, ούτε επιλύσμονες. Υπήρξαν πάρα πολλά λάθη, τα οποία μας οδήγησαν σε αυτό το σημείο. Και να σας πω, αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι ανταποκρίθηκαν άπαντες. Κανείς δεν χρησιμοποίησε τις διαφυγές τις οποίες θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει όταν του ήρθε το χαρτί για να το αποφύγει. Μπορούμε να το αναλύσουμε όποτε θέλετε. Αλλά δεν προσφέρει κάτι η ανάλυση αυτή τη χρονική στιγμή. Σε καμία περίπτωση όμως δεν υπήρξαν αδιαφορία ή απώλεια μνήμης σε ό,τι αφορά τον όρκο τους από πλευράς ιατρών. Λάθη, αστοχίες, χειρισμοί, άκοψη την ώρα που δεν έπρεπε, μας έφτασαν εδώ. Για μας, θα πρέπει να σας πω, εμείς αυτό το θεωρούμε ήττα για όλους. Αισθάνομαι ότι αυτό αποτελεί μια ήττα για όλους. Και για μας και για αυτόν που παίρνει το χαρτί και για αυτόν που το στέλνει το χαρτί, να το πω έτσι απλά. Τώρα, λέτε ότι είναι μια ήττα για όλους. Εγώ το αντιλαμβάνομαι έτσι όπως το θέτετε και μιλήσατε για λάθη. Λάθη από πλευράς επιτροπής σε συνδυασμό με τις κυβερνητικές αποφάσεις σε αυτό το χρόνο που έχουμε διανύσει με τον κορονοϊό έχουν γίνει, κύριε Πρόεδρε? Έχουν αναγνωριστεί κιόλας. Παραδείγματος χάρη, αναγνωρίστηκε ότι τα περιοριστικά μέτρα του φθινοπόρου καθυστέρησαν. Αυτό που αναγνωρίστηκε από τα πλέον επίσημα χείλη. Θα πρέπει να σας πω ότι η Επιτροπή διαχειρίζεται μια κατάσταση για την οποία δεν υπάρχει παγκόσμιο εγχειρίδιο. Πρωτόγνωρη, ακριβώς. Δεν υπάρχει βιβλίο. Η τελευταία αντίστοιχη ήταν πριν από 100 χρόνια και δεν έχουμε να ακολουθούμε το τι μας λέει το βιβλίο και δεν υπάρχει κανένα στον κόσμο που να ξέρει πώς θα αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση. Βλέπουμε δε πολύ διαφορετικούς τρόπους από την πλήρη απομόνωση της Αυστραλίας, δηλαδή με ένα κρούσμα lockdown, οι οποίοι βεβαίως δεν έχουν κορονοϊό πλέον, έως τη μη λήψη κανενός μέτρου μέχρι προχθές στην Αμερική με 500.000 νεκρούς. Βλέπουμε τις ευρωπαϊκές χώρες που είναι καλύτερα, με καλύτερες οικονομίες από εμάς, να έχουν χειρότερες επιδόσεις. Δεν τα έχουμε πάει άσχημα. Αυτό θα πρέπει να το θυμόμαστε όλοι, γιατί 10 εκατομμύρια άνθρωποι πολεμάμε 380 μέρες πλέον. Μάλιστα. Πολεμάμε 10 εκατομμύρια άνθρωποι. Θα κάνουμε κουράγιο και θα το βγάλουμε μέχρι τέλους. Δεν είμαστε μακριά. Δεν έχει φτάσει ακόμα όμως η ώρα. Θα το πετύχουμε. Μάλιστα. Ήταν ένα σφοδρό τρίτο κύμα το οποίο ακόμα εξελίσσεται. Άρα λοιπόν, αυτό πρέπει να καταλάβουμε, να κάνουμε υπομονή και να παραμείνουμε πιστοί στην τήρηση των μέτρων. Αυτών των οποίων ήδη έχετε πει από την αρχή ότι
θα πρέπει να μην παρεκκλίνουμε την μάσκα, τις αποστάσεις και το συχνό πλύσιμο των χεριών. Και να θυμόμαστε ότι αυτό το σφοδρό κύμα το οποίο χτύπησε άλλες χώρες με τεράστια δύναμη, ισχύ και ξαφνικά, με την προσπάθειά μας το ότι θα σέψαμε, το φέραμε να εξελίσσεται αργά αλλά διαχειρίσιμα. Και αυτό δεν έχει γίνει τυχαία. Δεν είναι άλλος ο ιός που σάρωσε την Πορτογαλία και άλλος ο ιός που ταλαιπωρεί την Ελλάδα μας. Ο ίδιος ιός είναι που σάρωσε την Πορτογαλία, την Βρετανία και που ταλαιπωρεί και εμάς. Αυτό το μεταλλαγμένο στέλεχος που τρέχει με ταχύτητα πολύ μεγαλύτερη από την ταχύτητα που έτρεχε ο προηγούμενος ιός, που και αυτός ήταν ταχύς. Είναι τρεις φορές ταχύτερος από τη γρίπη τουλάχιστον. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη σύνδεση. Εύχομαι να τα ξαναπούμε υπό καλύτερες συνθήκες. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εύχομαι να τα πούμε από κοντά. Να είστε με πολύ χαρά. Να είστε καλά. Yeah. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε θερμά. Ήταν κυρίες και κύριοι Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και μέλος της Επιτροπής των Ειδικών, ο κ. Θανάσιος Εξαδάκτυλος. Εμείς στο σημείο αυτό θα περάσουμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Επιστρέφουμε σε λίγο με τα υπόλοιπα θέματα του δελτίου μας ζωντανά εδώ στο Start. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, στη ροή των γεγονότων. Οι επόμενες ημέρες είναι πολύ σημαντικές για την πορεία της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα μας, τόνισε ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας. Ο κύριος Κικίλιας, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του Sky, εξήγησε πως αν σταθεροποιηθούν τα κρούσματα, μετά θα μπορέσουμε να μιλήσουμε για την αποκλιμάκωση της πίεσης. Ο κύριος Κικίλιας, μιλώντας σε πρωινή εκπομπή του Sky, εξήγησε πως αν σταθεροποιηθούν τα κρούσματα αυτά, μετά θα μπορέσουμε να μιλήσουμε για αποκλιμάκωση της πίεσης. Ειδικότερα τόνισε πως οι επόμενες 2 με 3 ημέρες θα δείξουν αν υπάρχει σταθεροποίηση και περνάνε σε αποκλιμάκωση. Γεγονός που σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα θα οδηγήσει σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Διαψεύσαμε όσους έλεγαν ότι το ΕΣΥ δεν θα αντέξει, είπε χαρακτηριστικά, και πρόσθεσε ότι ο καλύτερος καιρός που επικρατεί στη χώρα, τα περισσότερα εμβόλια και τεστ θα βοηθήσουν ώστε σύντομα να πάμε σε επιστροφή στην κανονικότητα. Όπως είπε, η χθεσινή και η προχθεσινή νύχτα κύλησαν καλύτερα στα νοσοκομεία και ευχαρίστησε για ακόμη μία φορά τους υγειονομικούς για τη συγκλονιστική, όπως είπε, προσπάθειά τους και πρόσθεσε. Κάνουν έναν υπεράνθρωπο αγώνα, θα συνεχίσουμε να τους στηρίζουμε με όποια μέσα μπορούμε. Μιλώντας για το εμβόλιο, ο Υπουργός Υγείας είπε ότι όσο περισσότεροι εμβολιαζόμαστε, τόσο πιο εύκολα φτάνουμε στο τέλος αυτής της περιπέτειας. Από τον Ιανουάριο στο Μάρτιο έχουν γίνει πάνω από 1,5 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων στη χώρα μας, ενώ τον Απρίλιο σε ένα μόνο μήνα περιμένουμε να γίνουν πάνω από 1,5 εκατομμύρια εμβολιασμοί στην Ελλάδα, τόνισε ο κύριος Κικίλιας. Αναφερόμενος στα προσωπικά τεστ, self-test, είπε ότι η χρήση τους είναι ακόμη ένα σημαντικό εργαλείο για τον έλεγχο της πανδημίας, το οποίο λειτουργεί συμπληρωματικά στα μοριακά και στα γρήγορα τεστ. Ο ίδιος έκανε λόγο για εξαιρετική σχέση του Υπουργείου με τους φαρμακοποιούς, τους οποίους ευχαρίστησε για τη στάση τους στην πανδημία και κατέληξε λέγοντας ότι στην αρχή αυτής της περιπέτειας ξεκινήσαμε με 800 μοριακά τεστ την ημέρα και σήμερα γίνονται 55.000 με 60.000 μοριακά και γρήγορα τεστ. Αισιόδοξος εμφανίστηκε ο κ. Σάκης Κέρτσος αναφορικά με το άνοιγμα της αγοράς και των σχολείων τον Απρίλιο με τα δωρεάν τεστ για τον κορονοϊό να δίνουν, όπως είπε χαρακτηριστικά, αυτή τη δυνατότητα. Ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, μιλώντας στην εκπομπή Μέγκα Σαββατοκύριακο, ανέφερε αρχικά πως η συμπληρωματική στρατηγική που θα εφαρμοστεί από τις αρχές Απριλίου έχει στόχο το ελεγχόμενο άνοιγμα αγοράς, κοινωνίας και εκπαίδευσης. Τα δωρεάν τεστ θα δώσουν αυτή τη δυνατότητα, ενώ εξήγησε ότι πρόκειται για έγκυρα, αποτελεσματικά οικιακά τεστ, ώστε κάθε πολίτης να έχει έλεγχο της υγείας του. Το ευτυχές είναι ότι υπάρχει η τάση σταθεροποίησης και αποκλιμάκωσης των κρουσμάτων, των εισαγωγών στα νοσοκομεία και αύξηση των εξιτηρίων, επισήμανε. Όσον αφορά στο άνοιγμα της αγοράς, ανέφερε ο Άκης Κέρτσος. Μαζί με τα τεστ φαίνεται ότι το λιανεμπόριο και η εκπαίδευση μπορούν να ανοίξουν στις αρχές Απριλίου και παραδέχτηκε ότι πρέπει να αρθούν τα περιοριστικά μέτρα για να μπορέσει να αναπνεύσει η οικονομία αλλά και να βελτιωθεί η ψυχολογία των πολιτών. Όσον αφορά στις διαδημοτικές μετακινήσεις, τόνισε ότι είναι πολύ νωρίς να υποθεί κάτι από αυτού. Τέλος, αναφέρθηκε σε έναν ακόμα παράγοντα που θα βοηθήσει για την αποκλιμάκωση της πίεσης από την πανδημία και αυτός είναι η βελτίωση των καιρικών συνθήκων. Γι' αυτό απελευθερώνουμε δραστηριότητες που βοηθούν τον κόσμο να λειτουργεί σε εξωτερικούς χώρους. Τόνισε και υπογράμμισε πως μέσα στον Απρίλιο θα ανοίξει εξωτερική εστίαση. Η παροχή των δωρεάν τεστ θα ισχύσει για Απρίλιο και Μάιο και από τον Ιούνιο θα μπορεί να υποχωρήσει λόγω των αυξημένων εμβολιασμών. Αν χρειαστεί όμως θα συνεχιστεί, κατέληξε ο κ. Χέρτσος.
Πάμε στο χώρο της εκπαίδευσης τώρα. Άνοδο των φετινών βάσεων εισαγωγής στα πανεπιστήμια, τουλάχιστον στα χαμηλόβαθμα και μεσαία τμήματα, προϊονίζει τον ετοπίο στις πανελλαδικές εξετάσεις που διαμορφώνει η επαναφορά της βάσης εισαγωγής στα πανεπιστήμια που θα ισχύσει από φέτος. Τις προτάσεις τους για τον καθορισμό της ελάχιστης βάσης εισαγωγής μεταξύ των όριων 0,8 και 1,2 που έχει θέσει το Υπουργείο Παιδείας μπορούν να στείλουν τα πανεπιστήμια μέχρι τις 31 Μαρτίου. Ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ανταποκριθεί τα περισσότερα πανεπιστήμια, τα οποία κινούνται στα δύο άκρα, όπως έλεγαν χαρακτηριστικά, οι υψηλόβαθμα στελέχη του Υπουργείου Παιδείας. Δηλαδή, οι υψηλόβαθμες σχολές έχουν θέσει βάση στο 1,2 και οι χαμηλόβαθμες έστειλαν ελάχιστη βάση εισαγωγής στο 0,8. Στην περίπτωση που κάποιο πανεπιστημιακό τμήμα δεν στείλει τις απαντήσεις του, θα ορίσει το Υπουργείο Παιδείας την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Το πρόβλημα εντοπίζεται στα περιφερειακά πανεπιστήμια και κυρίως στα τμήματα που δέχονται φοιτητές με 2, 3 και 4, κάτι που φέτος δεν θα επαναληφθεί. Οι υποψήφοι που έμπαιναν με λευκή κόλλα αποφοιτούσαν από τα πανεπιστήμια σε μονοψήφιο ποσοστό, ενώ στόχος είναι τώρα όσοι μπαίνουν στα ΑΕΗ και πιάνουν μια θέση, ύστερα από συστηματική μελέτη, να έχουν τη δυνατότητα να αποφοιτούν. Το Υπουργείο Παιδείας θα προχωρήσει σύμφωνα με πληροφορίες σε ανακατανομή του αριθμού των θέσεων υπέρ των περιφερειακών ΑΕΗ σε σχέση με τα κεντρικά πανεπιστήμια. Στόχος είναι να περιοριστούν τα προβλήματα που θα φέρουν οι πολλές καινές θέσεις σε περιφερειακά τμήματα, κυρίως χαμηλής ζήτησης, λόγω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Παράλληλα, ήδη υπάρχει μείωση των μετεγραφών με το νέο νόμο που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά φέτος. Όσοι ασχολούνται χρόνια με την πορεία των βάσεων εκτιμούν ότι τμήματα του Ιωνίου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, του Δημοκρίτιου ή και μεμονωμένα τμήματα σε περιοχές της Κρήτης, όπως τη Σιτία, θα έχουν καινές θέσεις και μικρότερο αριθμό σπουδαστών. Γεγονός που δημιουργεί ανησυχία για τη χρηματοδότηση που θα έχει σε σχέση με τον αριθμό εισακταίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ωστόσο, ο αριθμός εισακταίων θα είναι ένα από τα κριτήρια που θα συνδέεται με τη χρηματοδότηση, καθώς υπάρχει ο αριθμός των καθηγητών αλλά και κριτήρια περιοχών με εθνική σημασία. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής θα διαμορφωθεί από το μέσο όρο των επιδόσεων των υποψηφίων ανά επιστημονικό πεδίο, πολλαπλασιασμένο, με συντελεστή από 0,8 έως 1,2 που θα οριστεί από κάθε τμήμα. Με βάση τα περσινά δεδομένα, οι καινές θέσεις θα είναι περίπου στις 10.000. Οι θέσεις που θα οριστούν φέτος θα είναι στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, περίπου 78.000. Οι πανελλαδικές θα διεξαχθούν όπως και πέρσι, δηλαδή περί τις 15 Ιουνίου, προκειμένου να ακολουθήσει η ανακοίνωση των βαθμολογιών και η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου. Σημειώνεται ότι φέτος, για να ανακοινωθεί η ελάχιστη βάση, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι βαθμολογίες όχι μόνο στα 4 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, αλλά και στα ειδικά μαθήματα, καθώς και στις πρακτικές δοκιμασίες, στα οποία έχει τεθεί και σε αυτά ελάχιστη βάση εισαγωγής. Στη συνέχεια, το Υπουργείο Παιδείας θα ανακοινώσει την ελάχιστη βάση για κάθε τμήμα και θα ανοίξει πλατφόρμα του μηχανογραφικού δελτίου προκειμένου να συμπληρώσουν τις επιλογές τους οι υποψήφοι. Από τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις επιστρέφουν οι συντελεστές βαρύτητας στη βαθμολόγηση των 2 από τα 4 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, όπως ίσχυε έως το 2019. Οι συντελεστές βαρύτητας δεν ίσχυσαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2020, με αποτέλεσμα στις βάσεις εισαγωγής να υπάρξουν πολλές ισοβαθμίες των υποψηφίων. Η ύλη στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα της 3ης Λυκείου είναι φέτος μειωμένη κατά 30% λόγω της πανδημίας. Τα θέματα των πανελλαδικών επιλέγονται από την ύλη που έχουν διδαχθεί όλοι οι μαθητές. Σε ό,τι αφορά στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις, η Υπουργός Παιδείας είπε ότι τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων των Πανελλαδικών, όταν θα κληθούν να επιλέξουν τα θέματα που θα διαγωνιστούν οι υποψήφοι, θα έχουν εικόνα ποια ύλη διδάχτηκαν ακριβώς οι μαθητές της 3ης Λυκείου όλης της χώρας. Παράλληλα, θα υπάρξει ένα δεύτερο μηχανογραφικό για την εισαγωγή στα ΙΕΚ σε συγκεκριμένες ειδικότητες, το οποίο θα συμπληρώσουν όσοι υποψήφοι επιθυμούν να εγγραφούν σε αυτά. Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να συμπληρώνει και τα δύο ή ένα από τα δύο. Το κριτήριο εισαγωγής στα ΙΕΚ θα είναι ο βαθμός απολυτηρίου. Κάθε χρόνο, κυρίες και κύριοι, εκατομμύρια πολίτες σε όλο τον κόσμο συμμετέχουν στην Παγκόσμια Εκστρατεία Η Ώρα της Γης για την προστασία του περιβάλλοντος, ενώνοντας τη φωνή τους πολύ δε περισσότερο φέτος, που η παγκόσμια κοινότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με την πανδημία του COVID-19. Η Ώρα της Γης, η μεγαλύτερη παγκόσμια εκστρατεία ευαισθητοποίησης του WWF, θα σημάνει και φέτος το Σάββατο 27 Μαρτίου 2021 από τις 8.30 έως τις 9.30, οπότε και εκατομμύρια πολίτες, φορείς, κοινότητες και επιχειρήσεις από όλο τον κόσμο θα σβήσουν συμβολικά τα φώτα για μία ώρα, διαδίδοντας με αυτόν τον τρόπο ένα ηχηρό μήνυμα για την επιτακτική ανάγκη προστασίας του πλανήτη μας και της μοναδικής του βιοπικιλότητας. Το 2021 είναι άλλη μια κρίσιμη χρονιά για τον πλανήτη και την ανθρωπότητα. Ταυτόχρονα με τη μάχη που δίνεται για την αντιμετώπιση της πανδημίας, οι παγκόσμιοι ηγέτες θα κληθούν να λάβουν πολύ σημαντικές αποφάσεις για την βιώσιμη ανάπτυξη, την κλιματική κρίση, τη βιοπικιλότητα και τη φύση. Φέτος, παρά τις αντικσοότητες, έχουμε μια μοναδική ευκαιρία να επηρεάσουμε τις εξελίξεις προς τη σωστή κατεύθυνση. Να διεκδικήσουμε και να απαιτήσουμε γενναίες αποφάσεις που θα θέσουν τις βάσεις για ένα υγιές μέλλον όπου ο άνθρωπος και η φύση ευημερούν.
Ήδη χιλιάδες πολίτες στην Ελλάδα έχουν δηλώσει τη συμμετοχή τους στην ώρα της γης, ενώ δεκάδες φορείς έχουν ανταποκριθεί στο κάλεσμα να σβήσουν τα φώτα για μία ώρα και να στείλουν το δικό τους μήνυμα. Στην πρωτοβουλία θα συμμετάσχουν φέτος η Ακρόπολη, ο Λευκός Πύργος, η Γεφυραρίου Αντιρίου, το Μέγαρο Μουσικής, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, η Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, το Ρωμαϊκό Οδείο στην Πάτρα, το Κάστρο Μονεμβασιάς, το Κάστρο Άμφισσας, καθώς και πολλοί ακόμα δήμοι ανά τη χώρα. Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Ίσων, ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα του WWF, θα συμμετάσχει κλείνοντας τα φώτα στα κεντρικά δημοτικά κτίρια. Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Ίσων, αρρωγός τέτοιων προσπαθειών, συμβάλλει για 11η συνεχόμενη χρονιά στην προσπάθεια για την προστασία του πλανήτη και καλεί όλους τους κατοίκους του νησιού να κάνουν το ίδιο, σβήνοντας τα φώτα και του δικού του σπιτιού για μία ώρα. Συσκότηση θα πραγματοποιηθεί σε κτίρια και χαρακτηριστικά σημεία της πόλης, των οποίων η διαχείριση αποτελεί αρμοδιότητα του Δήμου το Σάββατο 27 Μαρτίου 2021 από τις 8.30 έως τις 9.30. Το δημοτικό φωτισμό της περιοχής, που περιλαμβάνεται μεταξύ των οδών Καποδιστρίου, Αγίου Σπυρίδωνα και των συνοικιών Καμπιέλο, Ψαράδικα, Πόρτα Ρεμούντα. Στην άνω και κάτω πλατεία συμπεριλαμβανομένου του Ληστών. Στον Ανθόκηπο Μποσκέτο, στις οδούς Λεωφόρου Αλεξάνδρας και Ελευθερίου Βενιζέλου, στα δημοτικά κτίρια Δημαρχείο, Μαράζλιο Μέγαρο, Νέο Φρούριο, στο Παλαιό Φρούριο και τα ανάκτορα των Αγίων Γεωργίου και Μιχαήλ. Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Ίσων, ανταποκρινόμενο σε κάλεσμα της WWF, κάνει γνωστό ότι το Σάββατο 27 Μαρτίου, την ώρα της γης, η WWF έχει ετοιμάσει μια πολύ ωραία έκπληξη. Στις 8.30 που θα σβήσουμε τα φώτα, θα μπούμε στο www.wwf.gr/earth-hour- και μπορείτε να παρακολουθήσετε μια μεγάλη μουσική γιορτή. Οι Ονειράμα έχουν ετοιμάσει ένα ξεχωριστό unplugged μουσικό πρόγραμμα και σβήνοντας τα φώτα τραγουδούν και στέλνουν το δικό τους μήνυμα για μια νέα αρχή. Οι Πίκος Απίκος and the Pinacoladas επιλέγουν δύο επιτυχίες τους και τραγουδούν υπό συνθήκες καραντίνας αποκλειστικά για την ώρα της γης. Η μουσικός Μαρία Παπαγεωργίου και η βοκαλίστρια Αγγελική Τουμπανάκη ενισχύουν την πρωτοβουλία με δύο ανέκδοτα τραγούδια τους. Η φετινή ώρα της γης είναι μια ευκαιρία να ενώσουμε τις φωνές μας και να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα για την προστασία της φύσης και για την ανάγκη να στραφούμε ατομικά και συλλογικά σε πιο βιώσιμες επιλογές. Στη δημιουργία τριών νέων βάσεων σε τρία από τα συνολικά 14 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport Greece, ανάμεσά τους και η Κέρκυρα, και στην προσθήκη τεσσάρων επιπρόσθετων αεροσκαφών Boeing, προχωράει η Ryanair, κυρίες και κύριοι, για το διάστημα Ιουλίου-Οκτωβρίου της φετινής τουριστικής περίοδου. Ενισχύει την παρουσία της στα ελληνικά νησιά η Ιρλανδική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους Ryanair, η οποία, όπως ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, προσθέτει άλλες τρεις βάσεις που θα λειτουργούν την περίοδο Ιουλίου-Οκτωβρίου από φέτος στην Κέρκυρα, τα Χανιά και τη Ρόδο. Οι τρεις νέες βάσεις προστίθενται στις ήδη υφιστάμενες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ συνολικά η εταιρεία θα επιχειρεί από 14 ελληνικά αεροδρόμια, εκτελώντας τη φετινή θερινή περίοδο 46 περισσότερα δρομολόγια. Συνολικά 107 από τις τρεις νέες βάσεις, πραγματοποιώντας 243 εβδομαδιαίες πτήσεις. Για την εκτέλεση των πτήσεων της, η εταιρεία θα εντάξει στο στόλο της ακόμα 4 αεροσκάφη με τη συνολική επένδυση να φτάνει τα 400 εκατομμύρια δολάρια. Η λειτουργία των νέων βάσεων της εταιρείας αναμένεται να δημιουργήσει 120 νέες θέσεις εργασίας. Αναλυτικά, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της εταιρείας, προβλέπεται. Στη Ρόδο θα σταθμεύει ένα αεροσκάφος και ο σχεδιασμός περιλαμβάνει 13 νέα δρομολόγια, 27 συνολικά, 56 εβδομαδιαίες πτήσεις και 30 θέσεις εργασίας. Στα Χανιά θα σταθμεύει ένα αεροσκάφος και προβλέπονται 15 νέα δρομολόγια, 38 συνολικά, 90 πτήσεις εβδομαδιαίως και δημιουργία 30 νέων θέσεων εργασίας. Στην Κέρκυρα θα σταθμεύουν δύο αεροσκάφη της εταιρείας και προβλέπονται 18 νέα δρομολόγια, 42 στο σύνολο, 97 εβδομαδιαίες πτήσεις και δημιουργία 60 νέων θέσεων εργασίας. Την απόφαση της Ryanair για τη δημιουργία τριών νέων σταθμοβάσεις χαιρέτησε ο Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης της Fraport Greece, Γιώργος Βίλος. Αυτό επιβεβαιώνει την αντοχή, τη δυναμική αλλά και τις δυνατότητες που έχει η Ελλάδα ως τουριστικός προορισμός, ακόμα και μάλιστα υπό τις αντίξωες συνθήκες που βιώνουμε. Επιχειρώντας τα 11 από τα 14 αεροδρόμια, η Ryanair έχει ήδη σημαντική παρουσία, την οποία τώρα ενισχύει επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της για την Ελλάδα. Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα υπάρξουν και άλλες αντίστοιχες αποφάσεις στο άμεσο μέλλον, κατέληξε. Το προσεχές διάστημα η Ryanair αναμένεται να ανακοινώσει λεπτομέρειες για το θερινό της πρόγραμμα που αφορά πτήσεις από και προς τα αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Στόχος της εταιρείας, όπως επαναλαμβάνουν και σήμερα τα στελέχη της, είναι η επιμήκυση της τουριστικής σεζόν στη χώρα μας.
Θα μένουμε όμως, κυρίες και κύριοι, στον τουρισμό, ο οποίος είναι ο βασικός πυλώνας για την ανάκαμψη της οικονομίας. Τηλεφωνικά μαζί μας η Υφυπουργός Τουρισμού, κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Κυρία Ζαχαράκη, καλησπέρα σας. Κυρία Λίνα, καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή ευκαιρία να μιλήσουμε. Συγγνώμη για την αδυναμία να μιλήσουμε μέσω Skype, αλλά το σήμα δεν είναι πολύ καλό εδώ που βρίσκομαι. Άρα θα είχαμε ζήτημα στη σύνδεση. Σας ευχαριστώ εγώ για την ανταπόκριση. Ξέρετε, είναι ένα κρίσιμο σημείο τουρισμός πανελλαδικά, αλλά και για τα Ιόνια και την Κέρκυρα ειδικότερα. Απ' τη μια, λοιπόν, βλέπουμε την εικόνα της χώρας υγειονομικά που δεν είναι η καλύτερη δυνατή το τελευταίο διάστημα. Δίνεται μάχη στα νοσοκομεία μας για τις νέες μολύνσεις, τους διασωληνωμένους και δυστυχώς έχουμε και απώλεια ανθρώπινων ζώων. Απ' την άλλη πλευρά, προσανατολιζόμαστε στη 14η Μαΐου, που αν όλα πάνε καλά, με βάση τα υγειονομικά δεδομένα, αυτό εννοώ, περιμένουμε να ανοίξει ο τουρισμός. Τι πρέπει να περιμένουμε, κυρία Ζαχαράκη? Αυτό το οποίο σίγουρα πρέπει να περιμένουμε είναι ένας πολύ καλός σχεδιασμός και νομίζω αυτό είναι που δίνει τα ηχεία για αυτή τη στιγμή για μια ασφαλή επανεκκίνηση. Γιατί η υπέρτατη αξία είναι η ανθρώπινη ζωή. Mm-hmm. Το συνδέω με αυτό το οποίο είπατε πριν. Γίνεται μια μάχη αυτή τη στιγμή, θα έλεγα η μητέρα των μαχών στα μεγάλα και μικρότερα νοσοκομεία, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα στην Αττική. Και βέβαια βλέπουμε ότι σύμφωνα με τα δεδομένα είχαμε μια πολύ σκληρή επίθεση αυτού του τρίτου κύκλου της αίρης πανδημίας. Από την άλλη, σήμερα κάποια στοιχεία που πιθανότατα να οδηγήσουν σε λίγες μέρες σταθεροποίηση, δεν πρέπει να υπάρξει εφησυχασμός. Mm-hmm. Όλη αυτή η μάχη η οποία δίνεται κάθε μέρα από τους γιατρούς και το νοσοκλητικό προσωπικό και όλοι οι υπόλοιποι θα πρέπει προφανώς να τηρούμε τα μέτρα με απόλυτη πειθαρχία, γιατί πρέπει να προστατεύσουμε και τις ευπαθείς ομάδες, τους ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο και από τους ιδίους. Βλέπετε ότι ο ιός δεν κάνει διακρίσεις. Ακριβώς. Και έχουμε και μικρότερα άτομα μικρότερης ηλικίας. Και χωρίς υποκείμενα νοσήματα. Και χωρίς υποκείμενα νοσήματα. Είδαμε σήμερα μια μεγάλη απώλεια και για τον τουρισμό και την Βόρεια Ελλάδα, τον Μπόρις Μουζενίδη. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει διάκριση στον ιό. Έρχομαι όμως στο ερώτημα. Το ερώτημα είναι τι πρέπει να περιμένουμε. Mm-hmm. Τι είχαμε πέρσι? Πέρσι είχαμε μια πολύ μεγάλη πτώση στα έσοδα. Από εκεί που είχαμε υποδεχθεί περίπου 32 εκατομμύρια τουρίστες το 2019, φτάσαμε στα 7 εκατομμύρια τουρίστες, φέρνοντας τα έσοδα στα 4,2 δις. Και όμως ο τουρισμός έδειξε την ανθεκτικότητα. Το άκουσα και στο ρεπορτάζ που παρουσιάστηκε λίγο πριν. Τη δύναμη, την ανθεκτικότητα και τη δύναμη, γιατί αυτό εξαρτάται και πιστώνεται στον κόσμο που δουλεύει στον τουρισμό. Mm-hmm. Αυτοί που έκαναν την υπέρβαση πέρσι, αυτοί θα την ξανακάνουν φέτος. Ποια είναι τα καινούργια όπλα μας? Προφανώς τα επικαιροποιημένα πρωτόκολλα, ακριβώς, mm-hmm. τα οποία πέρασαν τα περισσότερα από την Επιτροπή των Ειδικών. Άρα θα μπορέσουν να αποσταλούν και να μπορέσουν να κάνουν και τα καταλήματα, την προετοιμασία τους. Και έχουμε και τον εμβολιασμό. Προχωράμε γρήγορα με τον εμβολιασμό. Είμαστε σε μία από τις πρώτες χώρες οι οποίες έχουν αυτό το ρυθμό εμβολιασμού. Και σήμερα είδαμε και όλος τον Πρωθυπουργό να εγκαινιάζει ένα μέγα εμβολιαστικό κέντρο στο Περιστέρι, στη Δυτική Αττική. Mm-hmm. Σε πολλά μέρη και στα νησιά μας και στο Ιόνιο έχουμε δει ήδη μικρότερα νησιά τα οποία έχουν κάνει και το δεύτερο Φωστά. κύκλο του εμβολιασμού. Όπως είναι τα Διαπόντια νησιά, για παράδειγμα, ή το Μεγανήσι, βεβαίως. Ακριβώς. Αυτό λοιπόν είναι ένα καινούριο όπλο στη φαρέτρα μας για αυτή την καλοκαιρινή mm-hmm. σεζόν. Επαναλαμβάνω όμως ότι δεν υπάρχει ψυχασμός. Η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για το πιστοποιητικό προχώρησε, παρά κάποιες φωνές οι οποίες είχαν ακόμα και λιδωρήσει τον Έλληνα Πρωθυπουργό όταν την έκανε στις 12 Ιανουαρίου. Mm-hmm. Και αυτό προχωράει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι περιέχει? Τις τρεις προϋποθέσεις οι οποίες θα ασχύουν και γενικά. Αν έχεις εμβολιαστεί και έχεις το αντίστοιχο πιστοποιητικό, αν έχεις περάσει την ασθένεια ή αν έχεις κάνει πρόσφατα το τεστ του είτε PCR είτε το Rabbit, αυτό που θα οριστεί από κάθε κράτος μέλος. Το οποίο αυτό θα ισχύει για την είσοδο των τουριστών στη χώρα μας, προφανώς. Διαζευτικά, όχι σουρευτικά, προφανώς. Ένα από τα τρία. Ένα από όλα. Βέβαια, κυρία Λέλα, πρέπει να θυμίσουμε εδώ πέρα ότι πέρσι υπήρχε ένα τεστ το οποίο γινόταν στις πύλες εισόδου. Θα υπάρχει πάλι δειγματοληπτικό, το οποίο βοήθησε πάρα πολύ. Ήταν αυτό το σύστημα EVA, το οποίο λειτουργήσε καλά. Θα υπάρχει και φέτος. Όλα αυτά λοιπόν αποτελούν τα μέσα τα οποία θα μας βοηθήσουν 14 να ανοίξουμε. Δεν αποκλείουμε και πιλωτικό νωρίτερα, όπως ήδη γίνεται με τους Ισραηλινούς. Mm-hmm. Με αυστηρές προϋποθέσεις βέβαια, που ισχύουν μόνο για αυτή τη συμφωνία που είχε κάνει, αν θυμάστε, βεβαίως, ο Έλληνας Πρωθυπουργός στο Ισραήλ. Μας προβληματίζει η κατάσταση που επικρατεί στη Βρετανία και αυτά τα οποία έχουν ακουστεί κατά καιρούς από κυβερνητικά στελέχη της Βρετανικής κυβέρνησης, που λένε ότι μην ταξιδέψετε, μην κλείσετε διακοπές, θα υπάρχουν συνέπειες. Είναι κάτι που μας προβληματίζει και αν είναι, πώς θα το αντιμετωπίσουμε?
Αυτό είναι κάτι που κάνει η Βρετανία πρώτα απ' όλα για αποτροπή μετακίνηση αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Ο ίδιος ο Βρετανός Υπουργός Υγείας βγήκε προχθές και είπε ότι θα περιμένουν και αυτοί το πόρισμα μιας ομάδας εργασίας, μια task force που έχουν ορίσει εκεί. Αυτή θα αποφανθεί περίπου μέσα Απριλίου για το τι θα κάνουν με τα διεθνή ταξίδια. Εμείς όμως από την πλευρά μας, κύριε Λέα, πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας. Και η δουλειά μας είναι να συνεχίσουν οι τεχνικές συνομιλίες με τη Βρετανική πλευρά, έτσι ώστε αν δοθεί το πράσινο φως σε μια χώρα που ούτως ή άλλως προχωράει πολύ γρήγορα με τον εμβολιασμό, έχουν πετύχει υψηλούς ρυθμούς ούτως ή άλλως εμβολιασμού, mm-hmm. αν δοθεί το πράσινο φως για να ταξιδέψουν, ενώ όλοι οι πολίτες του κράτους αυτού στο εξωτερικό, εμείς να μπορούμε να υποδεχθούμε. Και είναι μία από τις χώρες που ούτως ή άλλως υπάρχει συζήτηση, αν δοθεί, επαναλαμβάνω, το πράσινο φως από την Βρετανική κυβέρνηση. Είναι και άλλες χώρες που έχουμε συζητήσει για νωρίτερα, έτσι, ναι. άνοιγμα. Mm-hmm. Και η Ρωσία, και, συγγνώμη, και η Σερβία, πιθανότατα και τα Εμιράτα. Οπότε γίνεται μια συζήτηση, ήδη και ο Υπουργός θα βρίσκεται και στη Σερβία τη Δευτέρα και την Τρίτη, να μιλήσει με την αρμόδια Υπουργό και να δουν αν μπορούν να προχωρήσουν σε μια διμερή παρόμοια συμφωνία ή όχι με αυτή που η οποία ισχύει για το Ισραήλ. Άρα τα επικαιροποιημένα πρωτόκολλα, η συμφωνία με το Ισραήλ και αυτό το πιστοποιητικό εμβολιασμού, το οποίο πρότεινε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αρχές Ιανουαρίου και που υιοθετείται τελικά σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι τρία όπλα που θεωρείτε ότι θα μας δώσουν μια καλύτερη όθηση. Το σημαντικότερο είναι ο εμβολιασμός. Mm-hmm. Μην ξεχνιόμαστε ότι αυτό είναι αυτό το οποίο προσθέθηκε το πολύ σημαντικό και βέβαια τα πολλά τεστ. Mm-hmm. Προσθέθηκαν και τα self-test, τα οποία είναι κάτι που είναι μια πρόσφατη προσθήκη. Ναι. Όμως το γεγονός ότι είναι πολύ πιθανό και το εξετάζει η ελληνική κυβέρνηση να προηγηθούν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, στον εμβολιασμό, όμως μετά μόλις τελειώσουν οι μεγαλύτεροι άνθρωποι σε ηλικία. Και οι ευπαθείς ομάδες. Και οι ευπαθείς ομάδες είναι νομίζω μια σημαντική mm-hmm. εξέλιξη. Προφανώς όλα αυτά εξαρτώνται με τη διαθεσιμότητα των εμβολίων. Όμως φαίνεται ότι ο ρυθμός προμήθειας των εμβολίων είναι πολύ καλός για τον Απρίλιο. Αναμένεται δε να γίνουν περίπου 1,5 εκατομμύριο εμβολιασμοί, περίπου το σύνολο από την έναρξη του προγράμματος, μόνο για τον Απρίλιο. Μάλιστα. Όλα αυτά λοιπόν είναι στοιχεία τα οποία πρέπει να αποτιμήσουμε. Μακάρι η αντιμετώπιση της πανδημίας να φέρει μικρότερους αριθμούς στις επόμενες εβδομάδες για να είμαστε έτοιμοι, γιατί αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, ακριβώς. η ανάκαμψη μέσω του τουρισμού. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την επικοινωνία, κυρία Ζαχαράκη. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Καλά. Ήταν, κυρίες και κύριοι, υπουργός τουρισμού, κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Ακούσατε τι είπε και για τον τρόπο και για τα επικαιροποιημένα πρωτόκολλα, τα οποία πέρασαν από την Επιτροπή των Ειδικών και είναι θέμα χρόνου πια να φτάσουν στους επιχειρηματίες για να ξέρουν με ποιο τρόπο θα πορευθούν. Στο σημείο αυτό θα περάσουμε σε ένα ακόμα διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, στη ροή των γεγονότων. Για τα προβλήματα του τουριστικού κλάδου, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Αλεξάνδρου Σαβλονίτη, Σοκράτη Βαρδάκη, Κατερίνα Νοντοπούλου και Μαριλίζα Ξένογιαννακοπούλου, προχώρησαν σε κοινή κοινοβουλευτική παρέμβαση, καταθέτοντας αναφορά ερώτηση προς τους υπουργούς εργασίας και κοινωνικών υποθέσεων αλλά και τουρισμού. Αναφορά για τα προβλήματα του κλάδου των εργαζομένων σε επιστημισμό τουρισμού κατέθεσαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ανάμεσά τους και ο κερκυραίος βουλευτής και αναπληρωτής τομεάρχης τουρισμού Αλέκος Σαβλονίτης. Απευθυνόμενοι στους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και στο Υπουργείο Τουρισμού. Φυσικά και είναι μια κατηγορία εργαζομένων, οι οποίοι από το σύστημα ενίσχυσης είναι αφανείς. Δεν φαίνονται πουθενά. Αν θυμάστε, πολλές φορές μου έχετε πάρει συνέντευξη από τις οποίες προέκυπτε ως απάντησή μου. Ότι μέσα από τη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου εντάχθηκαν κατηγορίες εργαζομένων σε μια επιδότηση, σε μια επιχορήγηση. Να σας πω, ας πούμε, τους υπαλλήλους των τουριστικών γραφείων. Να σας πω και τους ξεναγούς. Και είναι πάρα πολλοί άλλοι οι οποίοι ποτέ δεν έλαβαν οποιαδήποτε επιχορήγηση. Περιττό να σας πω, μιας και ήσασταν προηγουμένως εδώ σε μια συνάντηση που είχαμε τους ταξιτζίδες, οι οδηγοί των ταξί σε μια τουριστική περιοχή όπως η δικιά μας, δεν θα έπρεπε να έχουν αποκτήσει την ιδιότητα του εποχιακού εργαζομένου? Εξαιρούνται από τις επιχορηγίες σε πολύ μεγάλο βαθμό. Εξαιρούνται από την αναστολή εργασίας. Αντιμετωπίζουν σοβαρότητα προβλήματα επιβίωσης. Όλα αυτά μαζί δίνουν την πραγματική εικόνα μιας οικονομίας που πονάει και θα συνεχίσει να πονάει και με το άνοιγμα, όποτε αυτό γίνει, της οικονομίας μας. Γι' αυτό επιμένω να λέω ότι η εμπροστοβαρής οικονομική στήριξη των επιχειρήσεων και η συνεχής ενίσχυση των εργαζομένων θα περιορίσει
και τις κοινωνικές αναταράξεις και δεν θα οδηγήσει μια μεγάλη κατηγορία του πληθυσμού πραγματικά, ας το πούμε, σε κατάσταση, θα έλεγα, ας πούμε, μεγάλης ανθρωπιστικής κρίσης. Παράλληλα, βουλευτής Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέκος Αυλονίτης, αναφέρθηκε και στους επιχειρηματίες, οι οποίοι λίγο πριν το άνοιγμα τουρισμού δεν έχουν λάβει καμία στήριξη από το κράτος. Θέτοντας πολλές φορές τον εαυτό του στο ερώτημα, ανοίγω ή δεν ανοίγω, ενώ προανήγγειλε πως με αυτές τις πολιτικές τα λουκέτα είναι πρώτων πυλών. Οι επιχειρηματίες δεν μπορούν σε αυτή τη φάση να τους θεωρήσουμε ότι είναι ικανοί να ανοίξουν τις επιχειρήσεις τους, αν δεν υπάρχει μια γενναία εμπροστοβαρής επιχορήγησή τους, εάν δεν μετατραπεί η επιστρεπταία σε μη επιστρεπταία προκαταβολή, εάν δεν θεσμοθετηθεί το ακατάσχετο των επιχορηγήσεων από τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς και κυρίως αν δεν έχουν ομαλή πρόσβαση, αν είναι δυνατό και με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, σε μια δανειοδότηση. Υπό αυτή λοιπόν την έννοια, αν δεν το δει έτσι, φοβούμαι ότι με το άνοιγμα, με την εκκίνηση του τουρισμού και γενικότερα της οικονομίας, θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Αυτό μου το λένε όλοι με όσους συναλλάσσομαι, με όσους συζητάω, με όσους ανταλλάσσω μια αμφίδρομη πληροφόρηση. Δηλαδή το άνοιγμα του τουρισμού δεν είναι μια φυσιολογική όπως κάτω από κανονικές συνθήκες γινόταν παλιά. Τώρα ένας τεράστιος αριθμός ανθρώπων βρίσκονται μπροστά στο ερώτημα ανοίγω ή δεν ανοίγω. Μιλάνε για 200.000, το θεωρώ υπερβολικό, αλλά πάση περιπτώσει είναι ένα μέτρο σύγκρισης. Επιχειρήσεις οι οποίες δεν θα ανοίξουν. Θα έχουν λουκέτο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν το πόσο τεράστιο είναι το πρόβλημα του ανοίγματος του τουρισμού. Ακόμα ένα κουραζιερόπλιο έδεσε στην Κέρκυρα για τη χειμερινή του ακινησία. Μάλιστα, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΚΕ, ο κ. Ζερβόπουλος, μιλώντας στο ΣΤΑΡΤ, ανέφερε πως το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν και άλλα κουραζιερόπλια στο νησί. Ακόμα ένα κουραζιερόπλιο έδεσε στην Κέρκυρα για τη χειμερινή του ακινησία. Βρισκόμαστε στο λιμάνι της Κέρκυρας και όπως βλέπουμε πίσω από το κουραζιερόπλιο της MSC, που είχε βρεθεί πρόσφατα στο προσκήνιο λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε εκεί, έχει δέσει ακόμη ένα κουραζιερόπλιο. Είναι το δεύτερο κουραζιερόπλιο που έρχεται για τη χειμερινή του ακινησία στο λιμάνι της Κέρκυρας. Μάλιστα, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΚΕ, Σπύρος Ζερβόπουλος, αναφέρει πως από την ίδια εταιρεία αρχές Απριλίου θα δέσει στο λιμάνι της Κέρκυρας ακόμη ένα κουραζιερόπλιο, ενώ το εγχείρημα της δυνατότητας για χειμερινή ακινησία προχωράει πολύ ενθαρρυντικά. Το κουραζιερόπλιο που ήρθε σήμερα είναι το Volendam της Holland America Lines και αναμένουμε και ένα ακόμη από την ίδια εταιρεία στις αρχές του επόμενου μήνα, τα οποία αυτά τα δύο πιθανότατα θα κάτσουν για μακρά παραμονή στο λιμάνι της Κέρκυρας. Επίσης στις αρχές του επόμενου μήνα, με την αναχώρηση του Lyrica, θα έρθουν δύο κουραζιερόπλια της MSC για 1,5-2 μήνες περίπου, ώστε να ετοιμάζονται και για το ξεκίνημα της κουραζιέρας. Το εγχείρημα αυτό είναι πολύ σοβαρό με το lay-up, εκτός από αυτά που έχουμε αναφέρει και άλλες φορές για την οικονομική δραστηριότητα που μπορεί να αναπτυχθεί ειδικά τους χειμερινούς μήνες. Θα ήθελα να σας αναφέρω ένα παράδειγμα του τι σημαίνει να μπορούν οι εταιρείες να χρησιμοποιούν τα λιμάνια για lay-up. Το λιμάνι του Τάραντα της Ιταλίας, ένα τεράστιο εμπορικό λιμάνι το οποίο δεν έχει ιδιαίτερη κίνηση κουραζιεροπλοίων, φέτος έδωσε lay-up σε κάποιες εταιρείες και σε ανταπόκριση αυτής της διαδικασίας κάποιες κουραζιέρες θα ξεκινήσουν από εκεί. Αυτό τα λέει όλα. Ερωτήσεις για το αίτημα που κατέδεσαν οι τρεις βουλευτές του νησιού για την ενίσχυση του λιμένα της Κέρκυρας με πυροσβεστικό πλοιάριο, ο Σπύρος Ζερβόπουλος εξέφρασε την αισιοδοξία του πως η πρόταση αυτή θα ικανοποιηθεί. Εμείς τη συγκεκριμένη αίτηση για εγκατάσταση πλωτού πυροσβεστικού στο λιμάνι μας. Νομίζω ότι όπως φαίνονται τα πράγματα, η ανταπόκριση θα είναι θετική. Στον χώρο της εκπαίδευσης τώρα, σκανδαλώδικη επιζήμη για το δημόσιο συμφέρον και τα δημοκρατικά δικαιώματα μαθητών και εκπαιδευτικών χαρακτηρίζει τη σύμβαση του Υπουργείου Παιδείας με την Εταιρεία Παροχής Ψηφιακών Υπηρεσιών Cisco Webex ως ΕΠΕ Κέρκυρας. Με ιδιαίτερα αισθήματα αγανάκτησης και οργής, πληροφορήθηκε η εκπαιδευτική κοινότητα, αναφέρει ο ΣΕΠΕ, τους νέους άθλους της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και της κυβέρνησης στον χώρο της εκπαίδευσης που αφορούν τη σκανδαλώδη και επιζήμια για το δημόσιο συμφέρον και τα δημοκρατικά δικαιώματα μαθητών και εκπαιδευτικών, σύμβαση του Υπουργείου με την Εταιρεία Παροχής Ψηφιακών Υπηρεσιών, Cisco Webex.
Παρά τις εκπεφρασμένες αντιρρήσεις και την κάθετη αντίθεση του κλάδου μας, αναφορικά με την ανυπαρξία πλαισίου προστασίας των προσωπικών δεδομένων στο νομοθετικό πλαίσιο που εισηγήθηκε και ψήφισε πέρυσι η κυβέρνηση και διέπει την εφαρμογή της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, είδαμε αυτό να υλοποιείται χωρίς την ύπαρξη αρχικά έκθεση αντίκτυπου και με εκπεφρασμένες τις επισημάνσεις περί ατελειών στην νομοθεσία του Υπουργείου Παιδείας της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου για άλλη μια φορά αγνόησε τις θέσεις, τις αντιρρήσεις και επιφυλάξεις του κλάδου και προχώρησε στην υλοποίηση και εφαρμογή του νόμου για την εξαποστάσεως εκπαίδευση σε έκτακτες περιόδους κρίσεων όπως η σημερινή, επιλέγοντας να συνεχίσει τη συνεργασία της με τη συγκεκριμένη εταιρεία, χωρίς να απαντήσει στις ερωτήσεις για το είδος της συνεργασίας αυτής και τη σύμβαση που έχει υπογραφεί για την παροχή ψηφιακού λογισμικού και υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης από τη Cisco στο Υπουργείο. Θυμόμαστε, αναφέρει ο ΣΕΠΕ τον περασμένο Νοέμβριο του 2020 την Υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως να καλεί τους εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών κομμάτων στο γραφείο της, ώστε να δουν τη σύμβαση με την εταιρεία τηλεπικοινωνιών Cisco που έχει αναλάβει την πλατφόρμα της τηλεκπαίδευσης, λέγοντας ότι πρόκειται για δωρεά και ότι το ελληνικό δημόσιο δεν έχει ξοδέψει ούτε ευρώ. Όποιος θέλει να τη δει, την έχω στο γραφείο μου, έλεγε η Υπουργός Παιδείας. Η δημοσιοποίηση από το Υπουργείο Παιδείας της σύμβασης με τη Cisco στις 22 Μαρτίου 2021 αποκάλυψε ότι έχει υπογράψει το Υπουργείο μια συμφωνία που χαρίζει στην εταιρεία τα προσωπικά δεδομένα 1,5 εκατομμυρίου μαθητών και εκπαιδευτικών, ενώ η περίφημη δωρεά για την οποία το ελληνικό δημόσιο δεν έχει ξοδέψει ούτε ευρώ κόστησε ούτε λίγο ούτε πολύ 2 εκατομμύρια ευρώ. Θεωρώντας απαράδεκτη τη στάση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, αναφέρει ο ΣΕΠΕ και της κυβέρνησης, οι οποίοι βλέποντας ως ευκαιρία την πανδημία του ιού COVID-19 για να προωθήσουν αντιλαϊκά αντιεκπαιδευτικά μέτρα και εργαλειοποιώντας τη διαχείρισή της, χρησιμοποιώντας το ψεύδος, υπέκλεψαν στην ουσία, χωρίς τη συγκατάθεσή τους, τα προσωπικά δεδομένα μαθητών και εκπαιδευτικών, εκχωρώντας τα για τη χρήση της εταιρείας Cisco WebEx. Καταγγέλουμε τις ενέργειες και τις πολιτικές αυτές και απαιτούμε τον πλήρη νομικό και ποινικό έλεγχο της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου για το θέμα αυτό. Απαιτούμε την άμεση διακοπή της συνεργασίας της εταιρείας Cisco WebEx με το Υπουργείο Παιδείας και την καταγγελία της σύμβασης που έχει υπογραφεί μεταξύ τους. Καλούμε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΟΕ να διερευνήσει σε βάθος την καταγγελία για τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων και τα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων Εκπαιδευτικών της χώρας από κοινού να κινηθούμε με κάθε πρόσφορο μέσο, κινηματικό και νομικό, για την υπεράσπιση των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών μας και των προσωπικών δεδομένων μαθητών και εκπαιδευτικών, καθώς και τη δημοκρατική και με βάση το Σύνταγμα λειτουργία της δημόσιας εκπαίδευσης, δικαιώματα τα οποία καταστρατηγούνται βάναυσα από την κυβέρνηση και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας και Διεποντίων Ίσων, κυρίες και κύριοι, απαντά στα 11 ερωτήματα του επικεφαλής της παράταξης Κέρκυρα Ψηλά, τονίζοντας πως γίνεται τελικά πολύ θόρυβος για το τίποτα. Το προβληματισμό το εξέφρασε για το ύφος της επιστολής που έλαβε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Ίσων Δημήτρης Μεταλλινός από τον επικεφαλής της παράταξης Κέρκυρα Ψηλά, Σπύρο Νεράτζη. Παρά το γεγονός πως οι δύο παρατάξεις συνεργάζονται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Ίσων, φαίνεται πως εξέπλησε τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, εκφράζει την ενόχλησή του για ορισμένες μάλιστα αναφορές του Σπύρου Νεράτζη. Συγκεκριμένα, χαρακτηρίζει ηρωνία την φράση «αξίζει να σημειώσουμε ότι σημειώστε μια άλλη προπτωτυπία» που είχε δηλώσει ο Σπύρος Νεράτζης, αναφέροντας πως δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι δική σας, αφού την αρμόδιο άνθρωπο που γνωρίζω και ουσιαστικά προσβάλλει και τους δυο μας και την όποια συνεργασία μας. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αναφέρει στην ανακοίνωσή του ότι διαβεβαίωνε το Σπύρο Νεράτζη επί 1,5 μήνα θα συζητηθεί το προτινόμενο θέμα σε ειδική κατεπίγουσα συνεδρίαση όταν θα υπήρχαν νέα στοιχεία και εξέλιξη στην υπόθεση των απορριμμάτων, αφού ήδη είχαν προηγηθεί άλλες 6 τουλάχιστον συνεδριάσεις του Συμβουλίου για το ζήτημα αυτό, αλλά και δεκάδες ερωτήσεις στη διαδικασία του Δημοτικού Ελέγχου την παραμονή της τελευταίας πέμπτης ειδικής και κατεπίγουσα συνεδρίασης. Γι' αυτό και επικοινώνησα τηλεφωνικά μαζί σας, όπως συνηθίζω να κάνω με όλους τους επικεφαλείς των 9 δημοτικών παρατάξεων όταν απαιτείται, προκειμένου να σας γνωστοποιήσω την πρόθεσή μας να συζητηθεί διεξοδικά σε βάθος και πλάτος το θέμα των απορριμμάτων, αφού πλέον υπήρχαν εξελίξεις στο ζήτημα που προέκυψαν τα νέα στοιχεία. Σας υπενθυμίζω ότι οι εκμερωμένες προτάσεις αναφορικά με το ζήτημα που προτείνεται έχουν καταθέσει συνάδελφοί μας στο Δημοτικό Συμβούλιο, μεταξύ των οποίων πρόσφατα και ο πρώην Δήμαρχος Χρήσανθος Αρλής. Ο πρόεδρος προσέδει πως τα δύο θέματα τα οποία τέθηκαν στην ημερήσια διάταξη συμπεριέχουν και το προτινόμενο θέμα της παράταξης η Κέρκυρα Ψηλά. Ενώ αναφερόμενος προς τον Σπύρο Νεράτζη δηλώνει πως αντί λοιπόν να προσέλθετε και να καταθέσετε στο Συμβούλιο μιας τις όποιες ερωτήσεις, σκέψεις, αντιρρήσεις και το σημαντικότερο τις τεκμηριωμένες προτάσεις σας, προσήλθατε σε αυτό για να ψηφίσετε τη μη συζήτηση ενός θέματος που και εσείς επιθυμούσατε δικαιολογημένα να συζητηθεί στο Συμβούλιο μας. Δηλώνοντας μεταξύ άλλων ότι το Δημοτικό Συμβούλιο είναι αναρμόδιο για τη συζήτηση αυτή. Κλείνοντας,
Ο Δημήτρης Μεταλλινός αναφέρει πως γίνεται πολύ στερεύος για το τίποτα και θα μου επιτρέψετε να σας επιστρέψω το έτοιμά σας μετά μάλιστα την τελευταία απόβαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, προκειμένου να αποστείλετε στα αρμόδια κατά δική σας άποψη και κρίση συλλογικά όργανα, σημειώνει στην επιστολή του ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάσυρση του θησαυρού από τα αρχεία των ημερήσιων περιφερειακών εφημερίδων είναι μεταξύ των άλλων το αντικείμενο της συνεργασίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου και του Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων. Μνημόνιο συνεργασίας με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο υπέγραψε ο Σύνδεσμος Συμμορισίων Περιφερειακών Εφημερίδων με σκοπό την κατάθεση κοινής πρότασης σε πρόσκληση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ψηφιοποίηση και αξιοποίηση του αρχαιακού πολιτιστικού και ιστορικού αποθέματος των εφημερίδων μελών του ΣΥΠ. Για τη σημασία της υπογραφής της σύμβασης αυτής μίλησε στο Start η αντιπρίτανης του Ιόνιου Πανεπιστημίου Χριστίνα Μπάνου. Καλή μου χαρά και τιμή να σας ανακοινώσω ότι πριν από λίγο υπεγράφει ανάμεσα στον πρίτανη του Ιόνιου Πανεπιστημίου, τον κύριο Φλόρο, και τον πρόεδρο του ΣΥΠΕ, του Συνδέσμου Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων, τον κύριο Κατσαΐτη, τον κύριο Γιώργο Κατσαΐτη, ένα μνημόνιο συνεργασίας. Ένα μνημόνιο που θεωρώ ότι θα μας οδηγήσει και μας οδηγεί σε πολύ δημιουργικές συνεργασίες και συνέργειες, οι οποίες έχουν να κάνουν και με την ανάδειξη του παρελθόντος και της ιστορίας του περιφερειακού τύπου, ποικιλοτρόπως, μέσα από τις τεχνολογίες και μέσα από την ιστορική έρευνα και τα εργαλεία της επιστήμης που διαθέτει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Και βεβαίως αυτό το μνημόνιο συνεργασίας θα οδηγήσει σε συνεργασίες, οι οποίες και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο βεβαίως θα αναδειχθεί, θα συνδράμει, αλλά ο Σύνδεσμος Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων, ο τύπος, ο ημερήσιος σε όλη την Ελλάδα, οι εφημερίδες, οι ημερήσιες αλλά και οι εβδομαδιές, θα έχουν, αν θέλετε, μια στενή συνεργασία και μια καθοδήγηση και μια συνεργασία για την καινοτομία, για την εξωστρέφεια, για τη μετάβαση από παραδοσιακά μοντέλα σε καινούρια μοντέλα στην ψηφιακή εποχή, που δεν είναι κάτι μονοδιάστατο, είναι πολυδιάστατο, και νομίζω ότι ως Ιόνιο Πανεπιστήμιο έχουμε πολλά να δώσουμε και θεωρώ ότι θα είναι και μια συνεργασία πάρα πολύ δημιουργική σε αυτό. Συνάντηση πραγματοποιήθηκε, κυρίες και κύριοι, μεταξύ προσώπων του Προεδρείου του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κέρκυρας και των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ της Κέρκυρας εν ώψη και της έναρξης της τουριστικής περίοδου. Συνάντηση πραγματοποιήθηκε μεταξύ εκπροσώπων των Προεδρείων του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κέρκυρας ΑΟΚΤΑ και των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ Κέρκυρας. Στη συνάντηση συμμετείχαν από τον ΑΟΚΤΑ ο Πρόεδρος κ. Σπύρος Χαλικιόπουλος και ο πρώτος Αντιπρόεδρος κ. Δημήτρης Διαβάτης, ενώ από τους εργαζόμενους του ΕΚΑΒ ο Πρόεδρος Χρήστος Κυπριώτης, ο Γραμματέας κ. Ροδίτης Γεράσιμος και το μέλος Γεωργίος Μύρης Κλάβος. Αρχικά ο Πρόεδρος του ΑΟΚΤΑ ευχαρίστησε για την μεγάλη προσφορά των εργαζομένων ΕΚΑΒ Κέρκυρας και για την άψογη παροχή υπηρεσιών, το σημαντικό έργο που επιτελούν στο στάδιο της επίγουσας μεταφοράς και της προνοσοκομιακής φροντίδας, ειδικά τον τελευταίο χρόνο που οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα δύσκολες λόγω της πανδημίας. Ο κ. Χαλικιόπουλος επισήμανε την πρόθεση της στήριξης του ΕΚΑΒ από τον ΑΟΚΤΑ, όποτε αυτή ζητηθεί, όπως άλλωστε έγινε και στην αρχή της πανδημίας, με την ενίσχυση του ΕΚΑΒ με δωρεά απαραίτητου υλικού και εξοπλισμού. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Εργαζομένων ΕΚΑΒ Κέρκυρας έκαναν αναφορά στα μείζωνα θέματα που χρήζουν άμεσης διευθέτησης. Αναγκαιότητα ενίσχυση των ΕΚΑΒ με νέα σύγχρονα και ασφαλή ασθενοφόρα που θα φέρουν τον απαραίτητο σύγχρονο εξοπλισμό. Αναγκαιότητα ενίσχυση σε υγειονομικό υλικό για τη βελτίωση των υπηρεσιών. Στέγαση των ΕΚΑΒ. Το κτίριο στο οποίο στεγάζονται τα ΕΚΑΒ Κέρκυρας είναι ακατάλληλο λόγω θέσης, καθώς είναι επικίνδυνη για τους εργαζόμενους και τα οχήματα. Είναι ανάγκη να υπάρξει μετεγκατάσταση. Η δωρεά ενός κτιρίου που θα πληρεί τις απαραίτητες προδιαγραφές να φιλοξενήσει τα ΕΚΑΒ κρίνεται αναγκαία. Συντήρηση των οχημάτων. Έως σήμερα η συντήρηση των οχημάτων γίνεται στα Γιάννενα με αποτέλεσμα να υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις έως ότου επισκευαστούν. Η επιπλέον ενδεδειγμένη λύση ήταν η επισκευή τους να γίνεται στο νησί της Κέρκυρας. Επιβεβλημένη η επιστροφή του τηλεφωνικού κέντρου ΕΚΑΒ στην Κέρκυρα. Το 166 έως σήμερα χτυπάει στα Γιάννενα και όχι στην Κέρκυρα. Θα πρέπει άμεσα να επιστρέψει το τηλεφωνικό κέντρο στην Κέρκυρα για ευνόητους λόγους. Πρόσληψη επιπλέον μόνιμου προσωπικού. Είναι αναγκαίο να προσληφθεί επιπλέον μόνιμο προσωπικό στα ΕΚΑΒ Κέρκυρα σε παρκές για τη δημιουργία βάσης στο βορρά. Λειτουργία του πλωτού ασθενοφόρου. Θα πρέπει απαραίτητο το πλωτό ασθενοφόρο να επανδρωθεί από άτομα του ΕΚΑΒ για την αντιμετώπιση των περιστατικών. Αναγκαιότητα ίδρυσης αιμοδυναμικού εργαστηρίου στο νοσοκομείο Κέρκυρας λόγω πολλαπλών διακομιδών στα Γιάννενα σχεδόν σε καθημερινή βάση. Διαμονή εργαζομένων του ΕΚΑΒ από άλλα μέρη της Ελλάδας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ζητείται λύση προκειμένου εργαζόμενοι στα ΕΚΑΒ που έρχονται και ενισχύουν το νησί κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου να μπορούν να διαμένουν σε καταλήμματα με μηδενική χρέωση. Αναγκαιότητα τοποθέτησης περισσότερων απεινιδωτών σε όλο το νησί, καθώς η χρήση τους είναι σωτήρια. Οι δωρεές απεινιδωτών στα ΕΚΑΒ Κέρκυρας θα ήταν η πλέον άμεση λύση στο πρόβλημα. Κυκλοφοριακό.
Στο Σολάρι και στην Εθνική Λευκύμη, τα ασθενοφόρα αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα λογοκίνηση με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται το έργο των ΕΚΑΒ για την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών. Πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις προκειμένου να μην υπάρχουν καθυστερήσεις και να γίνονται οι μεταφορές των περιστατικών στο μικρότερο δυνατό χρόνο. Κλείνοντας τη συζήτησή τους, οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν πως θα υπάρξουν και επόμενες συναντήσεις με στόχο την από κοινού εξεύρεση λύσεων για τη διασφάλιση της ετοιμότητας των ΕΚΑΒ Κέρκυρας εν ώψη επανεκκίνησης της τουριστικής περίοδου. Ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, για την αθλητική σας ενημέρωση. Τηλεφωνικά μαζί μας η Ματούλα Ανδριώτη. Ματούλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Μέρα με πλούσιο αθλητικό ενδιαφέρον η σημερινή. Καταρχήν είχαμε τον αγώνα επιστροφή στην αγωνιστική δράση για την Α1 Handball Premier. Η πρώτη ομάδα του νησιού, ο ΦΕΚΑΣ δηλαδή, αντιμετώπισε σήμερα στο κλειστό γυμναστήριο το Ζαθυράκι Νάουσα σε ένα παιχνίδι με όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, με πολύ λίγο κόσμο, μόνο τους απαραίτητους βεβαίως. Στις εξέδρες. Η κερκυριακή ομάδα ιτήθηκε 21-28, ενώ πάλεψε και ξεκίνησε πολύ δυναμικά στο παιχνίδι αυτό, κόντρα στον Ζαφυράκι Νάουσας, ο οποίος ήταν τελευταίος στη βαθμολογία, τώρα πέρασε το ΦΕΑΚΑ. Ο ΦΕΑΚΑ είναι μια ομάδα τελείως διαφορετική, έχει πολύ μικρό ρόστερ, έχουν φύγει περισσότερες μεταγραφές, οι προπονητικές οδηγίες είναι από τον Κωνσταντίνο Μιχαλάκη και τον Νίκο Πέρο, και μάλιστα φέτος είναι κάτι πολύ πρωτόγνωρο για το νησί το γεγονός ότι οι δύο κερκυριακές ομάδες του handball ενώνουν τις δυνάμεις τους προκειμένου να φτιάξουν μια υγιή ομάδα, η οποία και τα επόμενα χρόνια αναμένεται να έχει πιο γερές βάσεις, αφού θα πατάει στα δικά της τα παιδιά. Βλέπουμε λοιπόν και τα πλάνα από το παιχνίδι αυτό που έγινε ΦΕΑΚΑΣ Ζαφυράκης Νάουσας, στο κλειστό γυμναστήριο της Κέρκυρας. Πολύ θετικά τα δείγματα και πολύ θετικό το ξεκίνημα για την κερκυριακή ομάδα. Στα τελευταία λεπτά η διαφορά έφτασε ακόμα και τα 11 γκολ, αλλά το τελικό σκορ 21-28 δεν αποτυπώνει ίσως τη δουλειά που έχει γίνει τον τελευταίο καιρό. Την επόμενη αγωνιστική ο ΦΕΑΚΑΣ έχει ρεπό, δεν θα αγωνιστεί δηλαδή το ερχόμενο Σαββατοκύριακο για την 10η αγωνιστική. Οπότε μετά θα πάει για ένα δύσκολο παιχνίδι εκτός έδρας κόντρα στον Φίλιππο Βέρειας. Θα ανασυγκροτηθεί. Έχει στοιχήσει βέβαια η ρότα γεγονός ότι ξεκινά το πρωτάθλημα, σταματάει. Τρεις μήνες προπόνηση. Λόγω κορονοϊού έχουν πάει όλα πίσω, έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Και θέλω να πω ότι με νέα εντολή, με νέα οδηγία που έχει έρθει, τα τεστ COVID των ομάδων γίνονται 24 ώρες πριν και όχι 48 που ίσχυε μέχρι πριν από ένα μήνα. Είναι νέα οδηγία αυτή. 24 ώρες πριν τον αγώνα πρέπει να γίνουν τα τεστ COVID που γίνονται βεβαίως σε όλες τις ομάδες και σε όλους τους αθλητές. Ήταν ένα ωραίο πάντως παιχνίδι, πολύ δυνατό, και βεβαίως στην εκπομπή Εθνολογίας Δευτέρα θα έχουμε και δηλώσεις. Αναλυτικά το ρεπορτάζ ακριβώς. Επίσης, μέρα σημαντική σήμερα, διότι έχουμε τον πρόεδρο του ΝΑΟΚ, τον Γιώργο Δημουλή, ο οποίος πρότευσε σε ψήφους στην Κοπηλατική Ομοσπονδία Ελλάδας. Πήρε 21 ψήφους συνολικά. Παρόλα αυτά, νέος πρόεδρος της Κοπηλατικής Ομοσπονδίας είναι ο Γιάννης Βράμπας, ο οποίος και εκείνος τα πήγε πάρα πολύ καλά. Ο Γιώργος Δημουλής βεβαίως ένας άνθρωπος τον οποίο γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά από τον ΝΑΟΚ κυρίως, αλλά έχει ασχοληθεί και με τον μπάσκετ, έχει ασχοληθεί και με άλλα θύματα. Τα πήγε πάρα πολύ καλά στους ψήφους, πρότεψε με 21 ψήφους έναντι των υπολείπων. Βεβαίως και μπήκε στο ΔΣ της Κοπηλατικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, πολύ σημαντική διάκριση. Είχαμε και άλλον Κερκυραίο, ο οποίος επίσης διακρίθηκε. Θα πάμε στην Άρση Βαρών και θα πάμε στον Ηρακλή Ροδίτη, ο οποίος κάνει ένα έργο πολύ έτσι χωρίς φωνές, χωρίς φανφάρες. Αθόρυβα. 40 χρόνια, πολύ αθόρυβα η πολύ αθόρυβα. Ο Ηρακλής Ροδίτης, το Σύλλογο Αλκίνοος Κέρκυρας, βεβαίως κάνει πολύ σημαντική δουλειά. Και με τον Πύρο Δήμα, ο οποίος πρότευσε, τα πήγε πάρα πολύ καλά όσον αφορά το ΔΣ της Ελληνικής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών, στην οποία είναι πλέον μέλος και ο Ηρακλής Ροδίτης, ένας άνθρωπος πολύ ήσυχος, πραγματικά κάνει πολλή δουλειά. Πολύ σημαντικές εξελίξεις και οι δύο, Ματούλα, και γιατί εκπροσωπούνται δύο σημαντικά στελέχη του αθλητικού χώρου σε κεντρικό επίπεδο, και φαντάζομαι ότι αυτό θα έχει και θετικές εξελίξεις και για τη δική μας εδώ κατάσταση και στην Άρση Βαρών και στην Κοπηλασία. Και μην ξεχνάμε ότι ο Σπύρος Δανιώτης θέτει την υποψηφιότητά του για την Προεδρία της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, πολύ σημαντικό βεβαίως.
Και νομίζω ότι μπαίνει άντονο το κερκυραϊκό στοιχείο σε πάρα πολλές ομοσπονδίες, γιατί όπως και να το κάνουμε, είμαστε ένα νησί με πάρα πολύ άντονη αθλητική δράση, σε πάρα πολλά διαφορετικά αθλήματα. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν δικοί μας εκπρόσωποι στις ομοσπονδίες. Και βεβαίως αυτό σημαίνει ότι γίνεται και μια πολύ καλή δουλειά όσον αφορά όλα τα υπόλοιπα. Θέλω να σου πω ότι τα περισσότερα σωματεία του νησιού, πρώτα ο ΝΑΟΚ, αργότερα και άλλα σωματεία, ακόμα και ο Αλκίνος της Άρσης Βαρών, που είναι ένα πιο μικρό σωματείο, έχουν μπει στο Μητρό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, έχει ολοκληρωθεί σχεδόν, δηλαδή τα περισσότερα κερκυραϊκά σωματεία σε όλα τα αθλήματα, είναι πολύ λίγα αυτά που απομένουν, τα οποία δεν έχουν μπει στο Μητρό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και έχουν γίνει πολύ σημαντικές κινήσεις και σε αυτό το επίπεδο. Να μην ξεχάσω να σου πω ότι αύριο Κυριακή μια σημαντική εκδήλωση θα γίνει στην πλατεία. Mm-hmm. Υπάρχει μια διαμαρτυρία προκειμένου να ανοίξουν οι αθλητικοί χώροι, προκειμένου να μπει ο κόσμος ξανά, να μπορέσει να αθληθεί, είτε αυτό σημαίνει γυμναστήριο, είτε σημαίνει κάτι άλλο. Η Μαρλένα Γραμμένου πρωτοστατεί σε αυτή την κίνηση που γίνεται. Αύριο λοιπόν ο κόσμος σε μια αντίστοιχη εκδήλωση, όπως είχε γίνει και στη Θεσσαλονίκη, θα δώσει το παρόν στο ληστόν, θα κάνει κάποιες επιδεικτικές ασκήσεις γυμναστικής για κάνα μισάωρο, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν έτσι για το άνοιγμα των χώρων γυμναστικής, ώστε και ο κόσμος να επιστρέψει σε κάτι που αγαπάει, στη γυμναστική. Και το οποίο έχει ανάγκη και για θέματα υγείας και όχι μόνο για θέματα ηρεμίας ή όπως μπορεί κάποιος άλλος να θεωρήσει. Είναι θέμα υγείας η άσκηση, η σωματική άσκηση. Ματούλα, σε ευχαριστούμε πολύ. Ναι. Θέλω να σου πω ότι αυτό ήθελα να πω, ότι ακόμα και η αίσθηση σήμερα στο κλειστό γυμναστήριο, βλέποντας τον αγώνα του Θάκα με το Ζαφυράκι, το να μπαίνεις ξανά σε αγωνιστικό χώρο, το να μπαίνουν τα παιδιά σε αγωνιστική δράση, είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Όντως. Είναι πολύ σημαντικό. Ματούλα, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Καλό βράδυ. Καλό σου βράδυ. Κυρίες και κύριοι, αύριο Κυριακή 28 Μαρτίου 2021, την προσοχή σας, γιατί αλλάζει η ώρα. Γυρίζουμε λοιπόν τους δείκτες των ρολογιών μας μία ώρα μπροστά. Συγκεκριμένα, τα ξημερώματα της Κυριακής στις 3, οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να δείχνουν 4. Το σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Start. Σας δώσαμε το στίγμα της επικαιρότητας μέχρι αυτή την ώρα. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού. Εμείς σε πολύ λίγο θα είμαστε ξανά μαζί. Στην εκπομπή υπάρχει θέμα. Προς το παρόν, γεια σας. Βελτιωμένος αναμένεται να είναι ο καιρός το Σαββατοκύριακο σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΗ, με τη θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με αραιές νεφώσεις να αναπτύσσονται το βράδυ από τα δυτικά. Από το βράδυ και από τα βόρεια θα αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις, οι οποίες τη νύχτα θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και βαθμιαία νοτιοδυτικοί 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 18 βαθμούς Κελσίου.